Καλησπέρα σας, βιβλιόφιλοι, αναγνώστες, whatever, και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Θρόνη Τριαντάφυλλα και άλλες τέτοιες μάστιγες. Παλαμάκια. Όπου εγώ, η αφεντιά μου, Έλενα Ζελίν, και η Ερατό, Μπουκίτο Κατ, θα διαβάσουμε για πρώτη φορά, φυσικά. Ναι, για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, ναι. Το universe της RJ Mass. Είναι στη φάση που όλοι έχουν διαβάσει RJ Mass και εμείς όχι, και αποφασίσαμε γιατί να το κάνουμε απλά κλεισμένα σε ένα δωμάτιο και όχι με όλους τους υπόλοιπους τους φαν της RJ Mass να μας φωνάζουν. Γενικά, όσοι ακολουθείτε εμένα, τουλάχιστον στο δικό μου το κανάλι, το ξέρετε ότι οτιδήποτε διάσημο δεν το έπιανα ποτέ. Και για κάποιο λόγο ταυτόχρονα μας ήρθε το «ας το διαβάσουμε» και είπαμε γιατί να το κάνουμε σε... Εγώ ξέρω γιατί άρχισα να θέλω να διαβάσω τη σειρά. Επειδή η Sarah J. Maas έβγαλε το τρίτο βιβλίο της καινούργια της σειράς στο Crescent City και είπε «Α, γεια σας, υπάρχει περίπτωση να ενώνονται όλα τα σύμπαντα» και ήμουν στη φάση «Τώρα θέλω να το διαβάσω». Same, ξεκάθαρα, και εγώ αυτό. Και εγώ αυτό έπαθα ξεκάθαρα. Και απλά έτυχε να το πάθουμε ταυτόχρονα και λέμε γιατί όχι. Και να σας πάρουμε και εσάς μαζί μας σε αυτό το ταξίδι με πρώτο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο ever όλου του συμπατός, Γυάλινος Θρόνος. Ή αλλιώς Throne of Glass. Αυτό. Εγώ το διαβάζω στα αγγλικά, εσύ το διαβάζεις όπως τύχει. Σε μια μίξη. Έχω διαβάσει στα αγγλικά, έχω διαβάσει στα ελληνικά, έχω διαβάσει audiobook, e-book, τέλος πάντων, ναι, ό,τι βρεθεί στα χέρια μου. Εγώ το διαβάζω σε e-book και audiobook, αλλά αποκλειστικά στα αγγλικά. Γιατί έτσι, γιατί εγώ γενικά διαβάζω περισσότερο στα αγγλικά. Εγώ το είχα το βιβλίο στα ελληνικά και έτσι είπα να το διαβάσω στα ελληνικά. Γιατί όχι. Μετά βρήκα το audiobook και πήρα το audiobook και άρχισα να το ακούω στο audiobook. Και διαβάζω στο ακούω το audiobook και διαβάζω το ελληνικό. Μερικές φορές είσαι στάση, και έτσι αγόρασα και το e-book και είπα να το κάνω μια. Δεν έχει τύχει να διαβάσω βιβλίο σε δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Α, έχει πάρα πολύ πλάκα. Ειδικότερα όταν διαβάζεις μετά τα μεσάνυχτα που έχουν κόψει ολόκληρες προτάσεις γιατί είναι triggering. Okay. Για το trigger το κάνανε. Okay. Δεν θα το αναφέρω γιατί είναι trigger. Και στη φάση, διαβάζω διαφορετικό βιβλίο. Και μετά καταλαβαίνεις γιατί το κάνω και είσαι στη φάση ότι εντάξει, το δέχομαι, αλλά θα ήθελα να παθώ αυτό το trigger. Ναι, δεν ξέρω. Γενικά προτιμώ να διαβάζω ένα βιβλίο στην original γλώσσα του. Καλά, ναι. Οπότε, οτιδήποτε μπορώ να το διαβάσω στα αγγλικά, το διαβάζω στα αγγλικά. Γιατί χάνεις πολύ λιγότερα πράγματα. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη και άλλη συζήτηση. Εγώ πάλι είμαι σκουπιδοφάγος, δεν έχω θέμα, αρκεί να διαβάσω την ιστορία, γιατί εμένα μου μένει στο μυαλό ιστορία μετά, όχι τα επιμέρους πράγματα. Οκ. Okay. Ο καθένας έχει τα δικά του, τις δικές του αναγνωστικές προτιμήσεις. Λοιπόν, αυτό το podcast θα είναι δύο κομμάτια. Στο πρώτο κομμάτι, που θα είναι ένα πιο μικρό κομμάτι, θα μιλήσουμε για το βιβλίο χωρίς spoilers. Και όσοι δεν το έχετε διαβάσει ακόμα, όπου είναι πολλά τα άτομα και δεν το περίμενα. Εγώ πραγματικά θεωρούσα ότι είμαστε το μονοδικά άτομα που δεν έχουμε διαβάσει το βιβλίο. Και εγώ. Και ξαφνικά έχουν αρχίσει να μου στέλνουν τύπου και εγώ δεν το έχω διαβάσει ακόμα και εγώ δεν το έχω διαβάσει. Και σπίτι μου. Έλα να δεις. Μωρή, μπράβο. Και στο υπόλοιπο μισό, στο υπόλοιπο πολύ μεγαλύτερο κομμάτι θα μιλήσουμε τέρμα spoilers. Όσοι το έχετε διαβάσει θα καθίσετε μαζί μας και θα μας ακούσετε. Κανένας δεν θα μας βρίσει γιατί μας αγαπάτε. Και θα μιλήσουμε με τέρμα spoilers οτιδήποτε μας έχει κάνει εντύπωση σε αυτό το βιβλίο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Το οποίο να πούμε ότι αυτή τώρα το διάβασε. Εγώ το έχω τελειώσει από τον προηγούμενο μήνα. Ήμουνα σε reading slump, εντάξει. Το γεγονός ότι έχω τελειώσει το βιβλίο ενώ κάνω το podcast σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Καλά, εντάξει. Ναι, σίγουρα. Δεν σε κράζω, γλυκιά μου. Με κράζει γιατί θαυμάζεις. Αχού. Ένα fun fact. Ένα τελευταίο πράγμα που θέλω τουλάχιστον εγώ να πω πρωτού ξεκινήσουμε στα επιμέρους. Γενικότερα το podcast δεν έχει μία στάνταρ ημερομηνία που θα ανεβαίνουν τα επεισόδια. Κάθε φορά που θα τελειώνουμε και οι δύο το επόμενο βιβλίο. Που θα περιμένω, δηλαδή. Ναι, το σκέφτηκα να πω, αλλά το συγκρατήθηκε. Δεν θα το πω, δεν το πιστεύω στη συζήτηση. Κάθε φορά λοιπόν που θα περιμένω την Ερατό να τελειώσει και αυτή το επόμενο βιβλίο. My slow readers were. Εντάξει, και εγώ είμαι slow reader. Απλά είσαι πιο πολύ slow reader από μένα. Τρία βιβλία το μήνα μόνο.
Αυτή τη φορά κι εγώ. Όχι, εγώ γενικότερα. Α. Τέλος πάντων. Αυτή τη φορά είναι ένα βιβλίο, να το αυτό. Όλο τον Απρίλιο διάβασα αυτό. Εμένα το Max είναι 16. Εμένα το Max είναι 5. Nice. Λοιπόν, οπότε κάθε φορά που θα έχουμε διαβάσει και οι δύο το ίδιο βιβλίο, το έχουμε ολοκληρώσει και οι δύο, θα μαζευόμαστε όμορφα και καλά εδώ πέρα, με τον φαντασμαγορικό επαγγελματικό εξοπλισμό της Ερατούς, να κάτσουμε να πούμε τις σκέψεις μας, να τις μοιραστούμε μαζί σας, να μαλλιοτραβηχτούμε εάν είναι διαφορετικές οι απόψεις μας, να γελάσουμε, αν και ως στιγμής θεωρώ πως έχουμε ναι. πολύ κοινές απόψεις. Τουλάχιστον σε αυτό το βιβλίο, ναι. Και σε ό,τι άλλο βιβλίο έχουμε διαβάσει και οι δύο. Έχουμε πολύ κοινές απόψεις. Έχει τύχει να είναι πολύ, πολύ ναι. κοντά. Είναι μικρολεπτομέρειες που είναι διαφορετικές. Είναι, πολύ... είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ σπάνια με μέναν και κάποιον άλλον άνθρωπο. So... ναι, και εγώ συνήθως έχω unpopular opinions για τα βιβλία. Οπότε. Ας ξεκινήσουμε όμως στα γενικά. Mm-hmm. Για να σας πείσουμε να διαβάσετε τον Γυάλινο Θρόνο, γιατί το προτείνεις. Ανεπιφύλακτα. Και εγώ το προτείνω. Μου άρεσε αρκετά. Πες μου όμως μια γενική άποψη που έχεις για το βιβλίο. Λοιπόν, μια γενική άποψη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, καλά, είναι ξεκάθαρα πιο παλιά η γραφή του, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ναι. σαν θεματική και σαν setting όλο αυτό είναι, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο παλιό σε σχέση με το τι έχουμε συνηθίσει τα πιο πρόσφατα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι μια πάρα πολύ ωραία μίξη, για μένα σχεδόν ιδανική μίξη, political play. Mm. World building, γιατί είναι βιβλίο φαντασίας, μην το ξεχνάμε αυτό. Και τα romance που δεν αντέχω να διαβάσω κάτι χωρίς romance. Το κάνω σπάνια. Και ναι. Έτσι το κάνουμε, εντάξει. Μην είσαι από αυτού. Προσπαθούσα 1,5 μήνα να το μάθω. Θα το κάνω, εντάξει. Για όσους το ακούνε αυτό στο Spotify, είναι το πώς κάνουμε την καρδούλα με τα χέρια μας. Ωραία, εγώ το κάνω με όλα μου τα δάχτυλα, όπως το κάναμε ανέκαθεν. Η Ερατό έχει τον καινούριο τρόπο, είναι με τους newbies. Εγώ είμαι γριά. Εγώ είμαι Gen Z. Είσαι πιο μεγάλη από μένα. Το ξέρω. Αλλά φαίνεται ότι είμαι μικρότερη, έτσι. Sure. Λοιπόν, η δικιά μου γενική άποψη για τον Γυάλινο Θρόνο. Αρχικά να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο. Συνδυάζει ακριβώς αυτό που είπε η Έλενα. Συνδυάζει πολύ όμορφα πολιτική ίντρικα, που δεν είναι της επιλογής μου τις περισσότερες φορές, αλλά έτσι όπως το βάζει μέσα εμάς, μου κάνει κλικ. Περιπέτεια, γιατί έχει και κάποια περιπέτεια. Δεν είναι τόσο action pack, δηλαδή δεν θα το πάρεις να το διαβάσεις και θα πεις ότι θα έχουμε τρέξιμο συνέχεια, αλλά η περιπέτεια που σου βάζει μέσα, η δράση είναι όσο χρειάζεται. Φαντασία, το world building του είναι πολύ καλό, σου δίνει όσα χρειάζεται να ξέρεις, χωρίς να κάνει info dump, και σου βάζει και 2-3 πράγματα παραπάνω, χωρίς να σε κουράζει. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ. Και το ρομάντζο. Το ρομάντζο του είναι τέλειο, γιατί και εγώ, τώρα τελευταία τουλάχιστον, δεν μπορώ να διαβάσω κάτι το οποίο δεν έχει ρομάντζο. Νιώθω ότι είναι μητελές στο βιβλίο, το οποίο είναι πολύ κακό να το λέω, γιατί δεν διαβάζουν όλοι ρομάντζο, αλλά για μένα τουλάχιστον ερατώ σαν αναγνώστρια, το νιώθω λίγο πιο μητελές στο βιβλίο. Και αυτό έχει όσο χρειάζεται, γιατί δεν ήταν τέρμα φλάφι, τέρμα ρομάντζο, μόνο ρομάντζο στο επίκεντρο, το οποίο ειδικότερα σε ένα βιβλίο φαντασίας είναι λίγο κουραστικό. Ήταν όσο χρειάζεται για να σε κρατάει και να σε σπάσει. Τύπου. Πήγα να πω μια παρομοίωση η οποία δεν είναι safe for work, αλλά δεν θα το πω. Όχι με τον τρόπο το οποίο φαντάστηκες και αυτό είναι το χειρότερο. Εγώ τι ήθελα να πω σε αυτό το σημείο. Ήθελα να πω ότι γενικότερα είναι ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται πολύ περισσότερο romance-based σε σχέση με το τι είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Ναι, έχει το ρομάντζο του, το οποίο είναι σε μια πάρα πολύ ωραία ισορροπία με όλο το υπόλοιπο. Αλλά δεν είναι το βασικό θέμα της ιστορίας. Και μ' αρέσει που δεν είναι το βασικό θέμα της ιστορίας. Είναι γιατί... φρέσκο. Ναι. Έχει ακόμα αυτή την αθωότητα την αρχική, όταν πρώτο ξεκινούσαμε να διαβάζουμε βιβλία με ρομάντζο μέσα. Είναι ακριβώς η γραφή, η αίσθηση, όλο το vibe του Young Adult, ναι, του 2013, ξέρω εγώ, που νομίζω τέτοια περίοδο πρέπει να βγήκε. Νομίζω και εγώ πως κάπου εκεί, άντε να βγήκε το 12. Ναι, 2012 ακριβώς. Το πέτυχα. Λοιπόν, δηλαδή... στη χρυσή εποχή του Young Adult Fantasy Romance, που λέω συνέχεια κι εγώ.
Και έχει αυτή την ακριβώς την αθότητα που σου έχει το ρομάντζο, αλλά όχι τόσο explicit και σου έχει αυτή την εφηβική αθότητα του ρομάντζο που βλέπεις τα συναισθήματα των χαρακτήρων να αναπτύσσονται και να σου τα μεταδίδει με έναν τρόπο που είσαι στη φάση έχω γυρίσει στο Λύκειο και έχει περάσει το κράσμα από δίπλα μου και εγώ στριλίζω τις φίλες μου. Εγώ τώρα σκέφτομαι πως ήμουν εγώ στο Λύκειο. Ας υποθέσουμε ότι ήμασταν έτσι στο Λύκειο. Γιατί εγώ στο Λύκειο ήμουν στη φάση δεν θέλω να με ακουμπάτε, γεια σας. Α, όχι, δεν ήμουν έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, είναι άλλη ιστορία αυτή, αλλά... εγώ θα έλεγα το εξής, ότι είναι ένα πάρα πολύ safe βιβλίο για να κάνεις εισαγωγή. Ισχύει αυτό. Και στο ρομάντζο και στο fantasy. Ναι. Το πιο light fantasy. Επειδή μου είσαι ένας αναγνώστης που δεν έχει διαβάσει ποτέ κάτι fantasy και λες, α, let me dip my toes. Ας βουτήξω λίγο τα δαχτυλάκια μου στο νερό να το δω πώς είναι. Είναι κρύο, είναι ζεστό, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, θα βουτήξω τελικά ολόκληρος μέσα. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ λάθος, αλλά όπως και να έχει. Θεωρώ πως είναι αυτό. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εισαγωγή. Ναι. Γιατί και τον κόσμο τον χτίζει, όπως είπες, χωρίς να σε βαραίνει και να μην βαριέσαι. Και δεν έχει info dumps, δηλαδή δεν έχει πάρα πολύ έντονη πληροφορία σε ένα σημείο που λες: OK, τώρα έχω ανοίξει μια εγκυκλοπαίδεια και απλά διαβάζω τι έχει γίνει. Πολύ σημαντικό αυτό. Ισχύει. Το οποίο, fun fact, παιδιά και νέοι συγγραφείς, προσπαθήστε να μην το κάνετε, σας παρακαλώ. Έχουν βγει τα μάτια μου τώρα με τις δουλειές επιμέλειες που παίρνω και κάνω. Jesus. Και εγώ σαν αναγνώστρια δεν μπορώ. Κάθε φορά που ένα βιβλίο έχει info dump, απλά το κλείνω. Το πετάω. Δεν μπορώ. Όχι στο σκουπίδι, στο τοίχο και το ξαναμαζεύω και συνεχίζω να το διαβάζω. Γιατί εντάξει. Αλλά ναι. Ναι. Αυτό. Σαν γενικό θα πω εγώ. Ναι, νομίζω ότι δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι γενικά χωρίς να γίνουν spoilers. Ένα έχω να πω. Ότι δεν είναι το βιβλίο το οποίο θα σταθεί στα plot twist όπως κάνουν τα περισσότερα young adult fantasy και fantasy romance. Του 2023-2024. Αυτή είναι η στις δεκαετίες, ρε παιδί μου. Δεν θα σταθεί εκεί πέρα και δεν θα το δεις να έχει αυτό το wow, συγκλονιστικό plot twist που θα σου πάρει τα μυαλά. Και είναι ωραίο. Ναι. Γιατί όλο ξεκινάει ήρεμα και κλιμακώνεται. Και κλιμάκωση η τελευταία είναι τόσο δυνατή που σε κρατάει στο βιβλίο. Έχει αυτή τη διάταξη. Και είναι πάρα πολύ ωραίο η κλιμάκωση να μην είναι απλά ένα plot twist. Ισχύει. Ισχύει, γιατί στην ουσία δεν έχει plot twist. Έχει, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να το θεωρήσεις plot twist. Δεν είναι τόσο έντονο για να πεις ότι α, τι έγινε τώρα εδώ, δεν έχω προβλέψει. Ναι, και εγώ το βλέπα να έρχεται. Και δεν με ενόχλησε αυτό που το είχα προβλέψει. Μερικές φορές όταν προβλέπω πράγματα με εκνευρίζουν. Αυτό δεν με ενόχλησε. Ναι, γιατί ήταν με τέτοιο τρόπο και είχε γίνει έτσι το build-up. Που δεν είχε θέμα, δεν ήταν από το πουθενά. Το περίμενες, αλλά με πολύ ομαλό τρόπο, ρε παιδάκι μου. Ναι. Και είχε και νόημα να γίνει. Δηλαδή, δεν είναι ότι έγινε κάτι το οποίο είναι out of place και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε και δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να ενώσεις τις τελείες, ρε παιδάκι μου. Ναι, ακριβώς αυτό. Καταλαβαίνεις το γιατί έγινε το plot twist και έχει νόημα. Και αυτό είναι και το λάθος με πάρα πολλά νέα βιβλία. Ότι κάνετε ένα plot twist απλά για να υπάρχει το shock factor στον αναγνώστη. Να δεν βγάζει νόημα και έχετε plot holes. Δεν συνδέεται με τίποτα. Μετά έχει plot holes παντού. Ενώ αυτό απλά έχει την κλιμάκωση. Που μερικές φορές ένα βιβλίο είναι πολύ πιο όμορφο να καταλήξει την κλιμάκωση της δράσης από το να καταλήξει ένα plot twist που θα γυρίσει το βιβλίο στην δράση. Ισχύει. Αλλά βγάζει νόημα αυτό που λέω. Βγάζει νόημα αυτό που λες, γιατί στην ουσία έχει δράση σε όλο του την... Ναι. Από την αρχή μέχρι το τέλος έχει δράση, αλλά με τέτοιο τρόπο που δεν είναι απλά «Α, ωραία, πάμε να παίξουμε μάπες 24-7». Έχει νόημα όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι απλά... Λοιπόν, για να το δώσω πιο ολοκληρωμένα, οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό το βιβλίο έχει νόημα να γίνει και δεν γίνεται απλά και μόνο για να υπάρχει αυτό το «Wow». Ναι, έχει λόγο και έχει σκοπό. Ναι. Και καταλήγει. Ναι. Και αγαπητοί μου φίλοι που δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, για σας αυτό είναι το τέλος του podcast μας. Σας περιμένουμε στην επόμενη φορά για το επόμενο βιβλίο της σειράς Throne of Glass. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σας περιμένουμε όταν τελειώσετε το βιβλίο να πατήσετε το play από αυτό το σημείο και μετά να συνεχίσετε το podcast να δείτε εμείς πώς το είδαμε. Ακριβώς αυτό. Για όλους όσους το έχουν διαβάσει όμως, τώρα ας ξεκινήσουμε. Δε τι. Τώρα θα μπούμε στο ζουμί. Αρχικά.
Αυτό που δεν ήθελα να αναφέρω πριν και συγκρατήθηκα και θα το αναφέρω σε αυτό το section. Λοιπόν, section. Για πες. Είναι ότι το βιβλίο χωρίζεται αμυδρά. Το χωρίζεται δεν είναι και η τέλεια λέξη. Νοητά ρε παιδάκι μου. Νοητά. Στις διάφορες δοκιμασίες που βάζουν στην πρωταγωνίστρια, η οποία θέλει να γίνει, πήγα να πω, η οποία είναι να παλέψει για να γίνει υπέρμαχος του βασιλιά. Ωραία, ωραία. Ακούγεται τόσο λάθος στα ελληνικά. Συγγνώμη, εγώ το έχω διαβάσει μόνο στα αγγλικά. Ακούγεται λάθος το υπέρμαχος. Δεν θυμάμαι πώς είναι στα αγγλικά. Υπέρμαχος του βασιλιά. Ναι. Βασικά αυτό θα είναι. Η κουκλίτσα του βασιλιά, ωραία. Ή ο κούκλος, να λέω ποιος θα νικήσει, ποιος άραγε. Άραγε. Ναι, λοιπόν... Το βιβλίο ξεκινάει όταν είμαστε στη φυλακή του Ερωντούβερ. Καλά, εντάξει, τώρα τα ονόματα. Κάπως έτσι λέγεται η φυλακή. Εντοβάιερ. Αυτό. Λοιπόν, όπου ο πρίγκιπας, ο Ντόρια, πάει και βρίσκει την Σελένα, η οποία είναι η ασασίνα της Underline. Είναι εκεί πέρα κλεισμένη στην φυλακή, διότι είναι η ασασίνα της Underline. Είναι ένα χρόνο ήδη εκεί πέρα, 17 χρονών, έχει περάσει πάρα πολλά αυτό το κορίτσι. Στα 17 της. Το καημένο. Λοιπόν, θέλει να την πάρει, να την κάνει σαν δικιά του υπέρμαχο, δικιά του participant, πώς τη διαλέγεται στα ελληνικά. Λοιπόν, θα το θέσω ως εξής. Θα γίνει ένας διαγωνισμός, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους του υποκόσμου του. Όχι μόνο του υποκόσμου, ήταν και στρατιώτες. Ικανός κόσμος, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της βρωμοδουλειάς του βασιλιά. Γιατί ο Κέν είναι στρατιώτης του βασιλιά, ναι. Βασικά. Ναι, οκ. Okay. Έχεις δίκιο. Αντίθετα, ο Νόξ είναι ασασίνος, απλά. Ναι. Αχ, ήταν και ένας άλλος, που ήταν τέρμα μαλάκα. Ο Βένιν. Ναι, ο Βένιν. Ήταν τέρμα δολοφόνος και είναι και ένας άλλος, ο Πάρλορ, ο οποίος είναι ένας απλός κλεφτάκος που ξέρει για τα ναρκωτικά, πήγα να πω, όχι. Που ξέρει τα δηλητήρια και ένας άλλος ο οποίος καταλήγει μέχρι το τέλος, που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, που παλεύει με τη Σελένα στο τέλος. Αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν έβαλα 5 στα 5, αλλά έβαλα 4 στα 5. Αυτοί οι χαρακτήρες, επειδή, okay, έχουμε ένα tournament, ένα τουρνουά, έναν αγώνα, είναι πάρα πολύ λογικό κάποιους χαρακτήρες να μην τους έχεις τόσο έντονα, να μην τους περιγράψεις. Ναι. Και αυτό ήταν και ένα μείον σε εμένα, ότι δεν μπορούσα να ξεχωρίσω όλους τους χαρακτήρες από ένα σημείο και μετά. Κοίτα, από την αρχή... Λοιπόν, σε ένα βιντεοπαιχνίδι που παίζεις, όταν πας σε ένα καινούριο μέρος, το σημείο του χάρτη που μπορεί, με το οποίο μπορείς να διαδράσεις, δεν είναι διαφορετικό χρώμα με τα υπόλοιπα. Ναι. Αυτό ένιωσα με τους χαρακτήρες, όταν άρχισα να τους περιγράφεις στην αρχή. Γιατί ήταν πολλοί στρατιώτες, οι οποίοι δεν είχαν παραπάνω ούτε καν ονόματα. Μετά πήγαμε σε αυτούς που είναι λιγότερο σημαντικοί, που μας ονόμασε, μας είπε πάνω κάτω τι κάνουν, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Και μετά πάμε στους πιο σημαντικούς. Που ήταν, όπως είπα, ο Βένιν, ήταν ο Κέιν, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος πέρμαχος, το φαβορί, να το πούμε έτσι. Ο Νόξ, ο οποίος τον αγαπάω. Λυκουλάκι μου, ρε. Ήταν το καλοτάρι μας. και ήταν ο Πάρλορ, ο οποίος κάποια στιγμή βοήθησε τη Σελένα, άρα γι' αυτό στάθηκε παραπάνω σε εκείνο, που λέει κάτι για εκείνον, ότι ξέρει από δηλητήρια. Και φαίνεται σαν εντελώς έξτρα λεπτομέρεια. Και φτάνουμε σε αυτή τη δοκιμασία. Και καταλαβαίνουμε γιατί το είπε, ναι. Και πώς βοήθησε τη Σελένα πάνω σε αυτό. Και είναι και ένας άλλος που αυτή τη στιγμή πραγματικά μου διαφεύγει το όνομά του, που καταλήγει στο τέλος να είναι στους 4 καλύτερους. Που δεν κατάλαβε κανένας πώς έφτασε εκεί. Δεν περίμενε κανείς να φτάσει μέχρι εκεί. Ναι, ήταν στο mid, αλλά επειδή πεθαίνανε πριν από κάθε δοκιμασία πάρα πολύ, τον κράτησαν μέχρι πάνω. Ναι. Και ήταν τέτοιο. Αλλά ναι, νοητικά μπορείς να το χωρίσεις ανάλογα στις δοκιμασίες. Ναι, οκ, okay, σε αυτό δεν διαφωνώ. Βασικά, δεν διαφώνησα. Ναι, συγγνώμη. Ναι, ότι νοητικά μπορείς να χωρίσεις αυτό το βιβλίο στις δοκιμασίες και ανάλογα σε ποια δοκιμασία είμαστε, κυρίως σε ποιον αριθμό δοκιμασίας είμαστε, γιατί κάποιες δεν τις πολύ περιγράφει, καταλαβαίνεις και σε ποιο σημείο της εξέλιξης είσαι στην πλοκή. Βέβαια φαίνεται και από την ίδια την πρωταγωνίστρια, την ίδια τη Σελένα αυτό. Γιατί, οκ, okay,
αρχικά ένα ακόμα pet peeve δικό μου που δεν μου άρεσε και δεν μου αρέσει γενικά να το βλέπω στα βιβλία. Στη Σελένα. Όχι μόνο στη Σελένα. Γενικά είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί να το βλέπω στα βιβλία και απλά προσπαθώ να το καταπιώ και να προχωρήσω τη ζωή μου. Γιατί πρέπει να είναι όλοι πιτσιρίκια. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς που είμαστε άνω των 17, ώρα, είμαι 26. Ωραία. Είμαι 26. Δεν έχουμε ψυχή εμείς. Δηλαδή, γιατί πρέπει όλοι οι πρωταγωνιστές να είναι 17, 16, 18, 15, 12. Θα σου πω, άμα είμαστε στον οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, θα μας φάσει. Γιατί? Που όντως είναι πάρα πολύ εκνευριστικό και γι' αυτό εμείς που γράφουμε προσπαθούμε οι χαρακτήρες μας να είναι σε πιο μεγάλη ηλικία. Αλλά για ένα περίεργο λόγο, βγάζει νόημα σε λέει να είναι 17 χρονών. Βγάζει νόημα να, να έχουν γίνει όλα αυτά σε αυτή την ηλικία. Γιατί? Και φαίνεται. Που τώρα είναι 18, δεν είναι 17. Wow! Αλλά... Μεγάλη διαφορά. Θα σου πω, φαίνεται. Ο Κέολ λέει κάποια στιγμή. Ο οποίος Κέολ τον αγαπώ μακριά, είναι δικός μου. Είναι δικός μου. Τιμ Κέολ. Ξεκάθαρα. Ο Κέολ λέει κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα τέτοιο άτομο 17 χρονών να έχει περάσει τόσα πολλά. Και εγώ 17 χρονών ήμουν στην αυλή του βασιλιά και προπονιόμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά εγώ ζούσα σαν παιδί. Και δεν μπορώ να φανταστώ πως εκείνη σε αυτή την ηλικία δεν μπόρεσε να ζήσει. Και θεωρώ ότι το στηρίζει. Δεν θέλω να δώσω τόσα πολλά credits στη Sarah J. Maas. Αλλά θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι το στηρίζει ταξικά. Ότι ο ένας ήταν ευγενής, ήταν σε μια ανώτερη ταξική. Ταξική τάξη πήγα να πω. Μια ανώτερη τάξη, ωραία. Σε μια ανώτερη τάξη. Κοινωνική τάξη. Άρα έχει μια περισσότερη ευκολία στο να ακολουθήσει αυτά τα οποία θέλει. Ενώ η Σελένα ήταν μια κατώτερη κοινωνική τάξη. Δεν είχε επιλογή. Από τη στιγμή που τη βρήκε και ο αρχηγός ήταν ασασίνος, δεν είχε καμία επιλογή παραπάνω και το ότι κατέληξε στη φυλακή δεν ήταν καν από δικό της λάθος. Κάποιος την έδωσε. Που δεν μας λέει ποτέ, γιατί μάλλον πρέπει να διώξουμε το Assassin's Blade. Ναι, μάλλον αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά κοίτα, ακούω αυτό που λες. Ναι. Αλλά για μένα τουλάχιστον δεν βγάζει νόημα σε τόσο μικρή ηλικία να είναι ο top δολοφόνος του βασιλείου. Ναι, όχι, εντάξει. Δεν βγάζει νόημα, όσο καλά και να το στηρίζει η Maas, γιατί όντως το στηρίζει πάρα πολύ όμορφα με στο βιβλίο. Δεν βγάζει νόημα στα 17 σου, όσο καλός και να είσαι στο να σκοτώνεις τον κόσμο, δεν είσαι ο καλύτερος στο να σκοτώνεις τον κόσμο. Ωραία, δεν γίνεται. Και τη βρήκε και 10 χρονών ο αρχηγός, άρα μέσα σε 7 χρόνια. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. 22 να την έκανε, θα ήταν ακριβώς το ίδιο. Ναι. Δηλαδή θα ήταν. Θα βγάζει μεγαλύτερο νόημα. Θα βγάζει μεγαλύτερο νόημα και δεν θα χρειάζεται να προσθέσει τίποτα παραπάνω, γιατί θα ήταν 22. Αυτό. Όπου, okay, ναι, είναι φαντασία, είναι μυθολογία. Μυθοπλασία, συγγνώμη. Μυθολογία δεν είναι. Μυθολογία δεν είναι. Τουλάχιστον από το ξέρουμε ακόμα. Είναι μυθοπλασία, αλλά εγώ, σαν αναγνώστης, θέλω να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην πραγματικότητα, το τι είναι εφικτό και το τι είναι φανταστικό. Θα συμφωνήσω, γιατί με αυτή τη λογική και ο Κέολ. Αυτό πήγα να πω. Νομίζω είναι. 18, 19. 22. Όχι, 19. 19, 20. Δεν, ναι, κάπου εκεί. Παραπάνω από 20 δεν είναι. Και ο Ντόριαν, άντε να είναι 21. Άρα είναι όλοι πάρα πολύ μικροί. Για να μου. Και οκ, okay, τον Ντόριαν, οκ, okay, το ακούω, είναι διάδοχος. Άρα, ό,τι ηλικία και αν ήταν. Άρα θα έπρεπε να είναι ήδη παντρεμένος. Ναι, με αυτό είναι όλη η συζήτηση που γίνεται γύρω από το όνομά του. Αλλά σου λέω, το ακούω. Ο Κέολ να είναι ο λοχαγός του βασιλιά που τον ακούει ο βασιλιάς και... Στα 20. Ναι, στα 20, είναι λίγο τι... Εγώ στα 20. Εγώ στα 20 που ήταν 10 χρόνια πριν. Εγώ στα 20... Δεν είσαι 30. Είμαι 29. Εντάξει, 9 χρόνια. Α, ναι, συγγνώμη, 9 χρόνια πριν. Καλά, και εμένα 6 χρόνια πριν. Δε, παιδιά, δεν είναι. Έλεγα κάτι και ήταν μπαρούφα. Ήταν ξεκάθαρη μπαρούφα. Καλά, όσο και λογικός κι αν είσαι και σε όλες τις δυσκολίες κι αν έχεις μεγαλώσει, είναι λίγο ότι... Γενικότερα πάντοτε είχα ένα θέμα με τις ηλικίες. Άκυρο με το podcast και με το βιβλίο που διαβάζουμε, στο Κάραβαλ ειδικά, οι ηλικίες είναι τόσο μικρές που απλά δεν μπορώ. Η Τέλα
η αδερφή της πρωταγωνίστρια, η αργότερα πρωταγωνίστρια. Πόσο είναι, είναι 17-18 χρονών. Ναι. Και υποτίθεται ότι από τα 16 της έχει πάει με όλους. Πότε πρόλαβε. Και ότι και είναι ένα πολύ έτσι σεξουαλικό άτομο, πολύ ανοιχτό. Και είμαι σε φάση. Νιώθω άβολα να το διαβάζω. Μπορείς να κάνεις έναν χαρακτήρα μικρής ηλικίας να έχει αρκετές, εν πάση περιπτώσει, σεξουαλικές εμπειρίες, αλλά όχι και με όλους. Κάπου λίγο. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Ναι, είναι. Δεν προλαβαίνεις. Μα έτσι πως το παρουσιάζει είναι άβολο. Τουλάχιστον με τη Σελένα. Την είχε λίγο. Within reason. Ήταν λίγο. Ναι, εντάξει, κράτα για μια μικρή ισορροπία. Αλλά με τον Κέιολ σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται. Εγώ πάντως όταν το διάβαζα, στο μυαλό μου δεν είχα ότι ήταν τόσο μικρή. Ναι, στο μυαλό μου ήταν εκεί, ότι άντε να είναι 22-23 η Σελένα, 25 ο Κέιολ, γύρω στα 27 ο Ντόριαν που υποτίθεται ότι είναι πιο μεγάλος. Δηλαδή. Στο μυαλό μου έτσι πως το διάβαζα, δηλαδή. Έτσι τους φανταζόμουν. Εγώ περίπου είχα δηλαδή τη Σελένα γύρω στα 23. 23 με 24 κάπου εκεί. Τον Κέιολ τον είχα γύρω στα 28 με 30 κάπου εκεί, ανάλογα. Και τον Ντόριαν τον είχα σε αντίστοιχη ηλικία εκεί, μέχρι max 30-31. Τον είχα ναι, μεγαλύτερα. Δηλαδή έτσι όπως είναι γραμμένοι οι χαρακτήρες και ανεπτυγμένοι, έχουν την αίσθηση της μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτό είναι το λάθος το οποίο κάνουν περισσότεροι συγγραφείς. Γράφουν μια ηλικία για να είναι στο young adult και στο εφηβικό. Αλλά γράφουν τους χαρακτήρες σαν να είναι πολύ μεγαλύτεροι. Ή τους γράφουν μεγαλύτερους, αλλά λειτουργούν λες και είναι παιδιά. Το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά λάθος, πάρα πολλές λάθος προσδοκίες στους μικρούς αναγνώστες που διαβάζουν τα ρημάδια τα βιβλία σας. Γι' αυτό ξελαριαζόμαστε κι εγώ και τούτη δω κι άλλος πόσος κόσμος και σας λέμε, σας παρακαλούμε κάπου λίγο μια λογική να υπάρχει. Αυτή που φαινόταν η ηλικία της ήταν η Καλτέιν. Θα ήταν κάτι που θα περίμενα από μια 18χρονη να κάνει. Ναι, να σου πω την αλήθεια. Ισχύει. Εκτός από τα ναρκωτικά. Εκτός από το όπιο. Ναι, εντάξει, να ξέρεις αυτό. Καλά, πολλά 18χρονα να το κάνουν. Κυρίως στην Αμερική, βέβαια, λίγο λιγότερο στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Πιστεύω, λίγο αλλά... σε αυτή την. Στον κόσμο τον οποίο διαβάζουμε. Mm. Στον κόσμο τον οποίο διαβάζουμε φαίνεται πολύ άκυρο. Ναι. Αλλά και ναι. Αλλά ναι, ήταν ξεκάθαρο 18χρονο. Της οποίας Καλτέιν το όνομα, να ξέρετε, το έχουμε ξεχάσει και οι δύο. Το θυμηθήκαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε να φιλμάρουμε, γιατί ήταν τόσο μπλάντ σαν χαρακτήρας, ναι. Τόσο αδιάφοροι. Ήταν εκεί απλά για να είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είχαμε POV της Καλτέιν. Ούτε εγώ. Δηλαδή, και αυτά που βλέπαμε, το μόνο που καταλάβαμε. Που μπορούσαμε να κατανοήσουμε στο τέλος ήταν ότι αυτή ήταν το υποχείριο του Πέρινγκτον και όχι το αντίθετο που πίστευε. Ωραία. Αλλά το μόνο που πρόσθεσε στην αφήγηση, βασικά στην πλοκή, ήταν το γεγονός ότι ξέραμε ότι το κρασί που ήπιε η Σελένα στο τέλος ήταν δηλητηριασμένο. Το μόνο. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και, ναι, το οποίο θα μπορούσαμε να ανακαλύψει. Έτσι όπως η Σελένα το ανακαλύπτει σιγά-σιγά. Θα μπορούσαμε άνετα να το ανακαλύψουμε και εμείς και θα ήταν τέρμα ωραίο στην αφήγηση. Το θεωρώ ότι ήταν λίγο lazy writing γιατί δεν ήξερε η μας πώς να βάλει αυτή τη λεπτομέρεια. Δες, το ακούω. Εγώ πιστεύω ότι γενικά σαν χαρακτήρας θα μπορούσε και να μην έχει όνομα. Θα μπορούσε να είναι απλά μια κοπέλα η οποία είναι από μια μεγάλη οικογένεια και είναι πολύ σκαλωμένη και πορωμένη στο ότι «Α, πρέπει να γίνω ο χαλίφης θέση του χαλίφη». Ναι. Και απλά whatever, ναι, okay. Ναι, fine. Δεν είναι κακή σαν χαρακτήρας. Είναι ένας καλός background χαρακτήρας, ναι, okay. Αλλά δεν είναι κάτι τόσο wow. Πρόσθεσε πάρα πολύ αχρίαστο γυναικείο ανταγωνισμό. Ναι. Τα πράγματα τα οποία έκανε η Καλτέιν μπορούσε να τα έχει κάνει απλά ο Πέρινγκτον. Ναι. Που ο Πέρινγκτον βασικά τα έκανε απλά μέσω της Καλτέιν. Αυτό. Άρα δεν χρειαζόταν, ήταν τέρμα χρειάστος γυναικείος ανταγωνισμός. Κάτι το οποίο, από ό,τι έχω ακούσει, είναι ένα μοτίβο το οποίο βλέπει στα βιβλία της Sarah J. Maas. Δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί δεν τα έχω διαβάσει. Το. Άρα μπορεί να είναι και τελώς άτοπο και άκυρο αυτό που λέω, μην το βάλετε, μην με ρίξετε στην φωτιά. Λέω το τι έχω ακούσει γενικότερα. Αλλά τουλάχιστον με την Καλτέιν ήταν ένας άκυρος και αχρίαστος ανταγωνισμός. Όπως και το πράγμα το οποίο έγινε με την Ιχύρια. Το γεγονός ότι η Σελένα για λίγο πίστευε ότι η Ιχύρια ήταν αυτή πίσω από τους υπέρμαχους, ενώ ήταν πάρα πολύ ωραίο σαν πλοκή, γιατί έχεις κάτι δροσερό λίγο να ψάχνεις,
ταυτόχρονα ήταν τελείως αχρίαστο. Γιατί μπορούσε να το κάνει μέσω miscommunication και μετά να συζητήσουν, να μιλήσουν. Δεν μπορούσα να μου τις προσθέσει σαν πολύ καλές φίλες που η μία έχει την πλάτη. Has the back of the other. Και υπάρχει πάρα πολύ. The other's back. Να σκίσω τα πτυχία μου, ρε το. Και υπάρχει, πώς το λένε, η μία είναι στήριγμα της άλλης. Αλλά ταυτόχρονα καμία από τις δύο δεν συζήτησε. Δεν μίλησε, δεν προσπάθησε να βοηθήσει. Θα σου πω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η σχέση της Σελένα και της Νιχήμια. Και θα σου πω το εξής, εμένα μου άρεσε αυτό. Γιατί, και θα σου πω για ποιο λόγο μου άρεσε. Mm. Είναι, λοιπόν, θα σε πάω από την πλευρά της Σελένα, ωραία. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει πάει ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο εκεί πέρα. Ναι. Για να κερδίσει ένα διαγωνισμό δολοφονίας. Ναι. Κάιντα. Και έχεις και μια δεύτερη κοπέλα η οποία... Επίσης έχει πάει για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Ναι. Έχει πάει για να εκπροσωπήσει τη χώρα της, για να μπορέσει να φέρει τους κατώτερους πιο πάνω και να μπορέσει να φέρει αυτή την τύπου επανάσταση, ρε παιδάκι μου. Ναι. Ωραία. Βασικά έχει την τύπου επανάσταση, την επανάσταση. Ναι, γιατί... ωραία. Ας μας λέγω λέει και αυτή είναι πίσω από όλα. Ισχύει. Λοιπόν, οπότε έχεις δύο γυναίκες οι οποίες βλέπουν τις υπόλοιπες γυναίκες που είναι έτσι όπως είναι. Ναι. Και έχουν και την καλυτερή μπροστά τους. Και έχουν και την καλυτερή μπροστά τους. Οπότε, καλώς ή κακώς. Και τη Βασίλισσα. Αυτό που το πας. Αχ, αυτή την ξέχασα, ρε. Mm. Αυτή ήταν πάρα πολύ. She faded away. Μα ήταν. Επίτηδες δεν ήταν ένα άτομο το οποίο καθόταν στο μυαλό σου. Γιατί ήταν τέρμα πίσω από το Βασιλιά. Και η μόνη της προσθήκη ήταν το γεγονός ότι θέλει ο Ντάριο να παντρευτεί. Δεν υπήρχε. Ναι, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Απλά είναι αυτός ο μηχανισμός σου, ξεκάθαρα. Οπότε. Τι ήθελα να πω, έχεις αυτές τις δύο γυναίκες οι οποίες πρέπει να φυλάνε τα νότα τους. Γιατί ναι. Δεν ξέρουν η μία την άλλη. Ναι, οκ, okay, κάνουν παρέα, γιατί περνάνε κάποιες ώρες μαζί. Γιατί καλώς ή κακώς μέσα στην καθημερινότητα χρειάζεσαι έναν άνθρωπο να πεις μια μαλακία και ας μην τον ξέρεις, ρε παιδάκι μου. Να ηρεμήσεις λίγο, να σου πει. Και ειδικά όταν μιλάγα την ίδια γλώσσα. Ακριβώς. Αυτό που το πας υποτίθεται, γιατί υποτίθεται, ότι μιλούσαν μόνο αυτές οι δύο εκείνη τη γλώσσα των. Όχι μόνο εκείνες οι δύο. Όχι ήταν... μαζί τους μπορούσαν. Ρε παιδί μου, ήταν σαν να έρχονταν η πριγκίπισσα της Γαλλίας στην Ελλάδα και καθόταν άτομα τα οποία δεν ξέραν γαλλικά εκτός από ένα άτομο. Αυτό, ναι. Εντάξει, ήταν λογικό το να συνδεθούν. Ναι. Ακριβώς. Πέρα από αυτό όμως, δεν έχουν κάτι άλλο να τους δένει μεταξύ τους. Οπότε είναι απόλυτα λογικό να κρατάνε η μία από την άλλη μυστικά. Ναι. Μέχρι να έρθει στο σημείο να γνωριστούν καλύτερα, να αποκτήσουν αυτή τη σχέση που απέκτησαν. Οπότε, σαν σχέση αυτών των δύο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι πρέπει πολλοί κόσμος μπορεί να πάρει στοιχεία από αυτή τη συγκεκριμένη σχέση για τον τρόπο που μπορεί να κάνει build-up μια φιλία μέσα σε βιβλίο. Σε μια ιστορία γενικά. Απλά έτσι όπως μου έχει παρουσιάσει τη Σελένα, θα περίμενα περισσότερο να πάει να αντιμετωπίσει την Νιχήμια και να της πει το και το. Ναι, αλλά... Από το να πάει στο χώρο, να ψάχνει. Τώρα θα μου πει: άμα δεν πήγαινε στο χώρο, δεν θα είχαμε τη σκηνή που χορεύει με τον Ντόριαν και τον Κέολ να ζηλεύει. Και, και τον Κέολ να κάθεται στην αυλή και να κοιτάζει την. Σε λέει να χορεύει μόνη της και να έχει κοκκινά τα μάγουλα και όλα αυτά και να γυρνάει και να κάνει ότι δεν κοίταξε ούτε μια φορά κάτω. Σε αυτό το σημείο να πω ότι Kale for the win. Ναι, και εγώ με Team Kale, δεν ξέρω. Ξεκάθαρα. Κοίτα, με το τέλος του βιβλίου και το πώς... Η Σελένα γύρισε στον Ντόριαν και είπε: «Είμαι υπέρμαχος του Βασιλιά, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, τέλος». Αλλά με το Κέλλη ήταν τύπου. Πιστεύω ότι είναι ένα endgame. Μακάρι. Ελπίζω να είναι ένα endgame. Και εγώ το ελπίζω. Λοιπόν, εμένα ο Κέλλη και η σχέση Κέλλη και η Σελένα μου κάνει ένα πολύ enemies to friends to lovers. Enemies, όχι τόσο πολύ enemies. Dislike to friends to lovers. Αυτό. Επίσης. Εγώ θα το πω και ας με κράξετε, δεν είναι ερωτικό τρίγωνο, είναι ερωτική γωνία. Oh my Εντάξει, αλλά στα λογοτεχνικά ονομάζεται ερωτικό τρίγωνο, ό,τι θέλεις και να πεις, άμα το ψάξεις θα το βρεις έτσι. Και ήτανε, γιατί είχες τον Ντόριαν που γουστάρει τη Σελένα και τον Κέολ που γουστάρει τη Σελένα. Κατ' εμέ, ο Κέολ μπορεί να γουστάρει λίγο τον Ντόριαν, αλλά κανένας δεν το δέχεται αυτό. Αυτό το αρνούμε. Εγώ το αρνούμε. Πιστεύω. Κατηγορηματικά. Εν τω μεταξύ, είναι πάρα πολύ αστείο. Κάθε φορά που βλέπεις ένα τέρμα ωραίο και καλό bromance, όλοι είναι στη φάση. Γουστάρονται σίγουρα. Λες και δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το αθώο, το ωραίο, το bromance, το οποίο ναι, θα ψεύουν οι άλλοι ότι είμαστε γκέι, αλλά είμαστε φίλοι. Είμαστε
φίλοι. Ξεκολλάτε. Λέω πράγματα και καταλαβαίνω γιατί τα λέω, αλλά πρέπει να μιλάμε και στη γλώσσα των Fangirls. Κοίταξε, εγώ θα σου πω το εξής. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η LGBTQIAQ+ κοινότητα η οποία θέλει να έχει το representation της. Με κάθε, έχει κάθε δικαίωμα να θέλει να γίνεται represented. Αλλά μην το πάμε στο άλλο άκρο. Δεν νομίζω ότι είναι LGBTQ representation, αλλά αυτό. Όσο παραπάνω το, οι φαντασίες κάποιων κοριτσιών. Που απλά θέλουν να διαβάσουν κάτι τέτοιο. Πέρα από την πλάκα, το bromance του και όλοι και το Dorian ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε που ήταν τόσο κοντά. Μου άρεσε που και ανησυχούσε και προστάτευε ξανά και ξανά τον Dorian. Και μου άρεσε πως ο Dorian ήταν αυτό που θα... Όχι ξεάχωνε. Ήτανε το, η πλευρά του Κέολ που δεν μπορούσε να δείξει, η απαλή πλευρά που θα του κάνει την πλάκα, θα τον έκανε να ρίξει την ένταση. Ήταν αυτή η πλευρά και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε πάρα πολύ η σχέση τους. Την παλιά τη σειρά, την καλή, τη σωστή, την ορθόδοξη, Μέρλιν. Μέρλιν και Αρθούρος. Εμένα ναι, αυτή ναι, τη σχέση μου θύμισε. Ναι. Ξεκάθαρα ήταν αυτή η σχέση, γιατί είναι η αθώα η φιλία που όμως θα πεθάνει ο ένας για τον άλλον και spoiler alert, στο Merlin έγινε! Την οποία έτσι και γίνει κάτι τέτοιο στο, πώς το λένε, το αντίστοιχο του Merlin μέσα στο... Δεν νομίζω! Θα πεθάνω! Δεν νομίζω! Την οποία επίσης φιλία οι νέες γενιές έχετε προσπαθήσει να μας την κάνετε από bromance. Ήμουν μέσα σε αυτές τις νέες γενιές. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτές τις νέες γενιές. Αλλά θα σου πω, μπορεί να το λέω, όπως και του Dean με τον Castiel, στο Supernatural. Okay. Που στο τέλος, εντάξει, έγινε κάνον, αλλά ναι μεν θα το πεις, ναι μεν θα το κάνεις, θα το ψάξεις, ωραία, αλλά είναι χαζό να μην κατανοείς και να μην αναγνωρίζεις το τι είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκεί πέρα είναι το θέμα, γιατί μπορεί να σου λέω ότι... Καλά, και όλοι σίγουρα γουστάρε τον Dorian, τύπου. Άρα, ναι, είναι κανονικό τρίγωνο. Αλλά εντάξει, αναγνωρίζω και κατανοώ το γεγονός ότι ήταν ένα απλό bromance. Που ούτε απλό ήταν. Ήταν πολυδιάστατο. Θεωρώ ότι δεν θα τσακωνόντουσαν για τη Σελέινα. Μπορεί ο ένας να ζηλεύει τον άλλον, αλλά δεν θα τσακωνόντουσαν ποτέ. Θα περιμένανε ποιον θα διαλέξει η Σελέινα και ο άλλος θα έκανε πίσω χωρίς να γκρινιάξει, χωρίς τίποτα. Και θα ήταν εκεί δίπλα στον φίλο του. Εσύ θα ήταν ωραίο. Να διαλέξει η Σελέινα έναν από τους δύο και να είναι και δύο σε φάση. Όχι. Πάρε τον άλλον. Ναι. Και εν τέλει να μην πάρει κανέναν από τους δύο. Να βρούμε τρίτον. Θα σου πω. Ο Κέολ δεν θεωρεί ότι η Σελέινα μπορεί να είναι με τον Dorian. Και όχι γιατί θέλει να είναι με την Σελέινα. Γιατί ξέρει ότι η δικιά του σχέση δεν πρόκειται να αντέξει. Ούτε τη Σελέινα λόγω του free spirit το οποίο είναι και δεν θέλει να μπαίνει σε κουτιά και δεν θέλει να χάνει την ελευθερία της βασικά, αλλά ούτε από τον Dorian, ο οποίος το μόνο του πρόβλημα ήταν ότι είναι ασασίνα. Ο Dorian είναι ένας δηλός. Χώριεται ότι είναι ένας δηλός. Είναι ένα... This is a hate Dorian group. Πέρα από το ότι αυτό είναι ένα hate Dorian group, εγώ θα ξαναπώ. Μου άρεσε ο Dorian. This is a Dorian hate group. Μου άρεσε για συγκεκριμένους λόγους και σαν σύνολο δεν μου άρεσε για κάποιους άλλους. Εγώ θα ξαναπώ τη φράση που είπα πριν στην Ερατό για να ακούσετε κι εσείς. Ο Dorian είναι το αντίστοιχο I'm not like other girls. Ναι. Είναι το I'm not like other people. Δεν είμαι σαν τους άλλους πρίγκιπες. Oh my god, ναι. Είναι ξεκάθαρα αυτό. Oh my god, ναι. Είναι πάρα πολύ γλυκιά η κίνηση που κάνει, που είναι η Σελέινα στην αρχή και του λέει θέλω να διαβάσω βιβλία, σε να μπω στη βιβλιοθήκη. Ναι. Και της δίνει τα βιβλία που εκείνος αγαπάει, γιατί λέει θα τα διαβάσεις αυτά πρώτα για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε. Είναι τρελό bonding experience. Unpopular opinion. Θεωρώ ότι ο Dorian έλκεται από τη Σελέινα, γιατί η Σελέινα είναι το κάτι διαφορετικό και ταυτόχρονα γνωρίζει ότι δεν μπορεί να την έχει. Είναι πολύ λογικό αυτό. Γιατί όλες τις άλλες μπορεί να τις έχει, αλλά τη μόνη που δεν μπορεί να έχει είναι τη Σελέινα. Άρα θέλει τη Σελέινα. Και δεν νομίζω ότι είναι love.
He fixated. Ναι, πάνω καταλαβαίνω της. Τι λες. Έχει κάνει το focus εκεί γιατί είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορεί να έχει. Είναι το αντίστοιχο του απαγορευμένου καρπού. Είναι ένα τρόπ το οποίο το βλέπουμε καθημερινά στην πραγματικότητα, στις ταινίες, στα βιβλία, στις σειρές. Οτιδήποτε είναι απαγορευμένο. Σε πάρε ένα παιδάκι. Μην πα στην πρίζα. Θα πάει στην πρίζα. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Εμένα μου αρέσει να το βλέπω αυτό. Σε... Εμένα μου αρέσει άμα έχει μία κατάληξη, άμα έχει μία κλιμάκωση, άμα καταλήγει. Στο βιβλίο καταλήγει ο Ντόριαν να λέει: δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε όλοι, εγώ θα το κάνω να πετύχει και θα είμαστε μαζί. Ωραία. Αλλά όταν η Σελέινα του λέει: είμαι υπέρμαχος του βασιλιά, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, δεν το παλεύει παραπάνω. Ναι, γιατί είναι δηλώσει, το είπες πριν. Γιατί είναι δηλώσει. Επανάληψη, λοιπόν. Αυτό σου λέω ότι δεν έχει αυτή την κλιμάκωση του χαρακτήρα. Μπορεί στα επόμενα βιβλία να την έχει, ωραία. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο δεν την έχει και θεωρώ ότι είναι άδικο και για τον ίδιο το χαρακτήρα, αλλά και για τη σχέση του με τη Σελέινα. Γιατί την κράταγε πίσω. Φαινόταν η Σελέινα του γούστερε τον Κέολ από την αρχή, αλλά την κράταγε πίσω στο να κάνει το οτιδήποτε. Εντάξει. Και το ότι ο Κέολ ήταν πάρα πολύ μουντρούχη και τέτοια. Ναι, αλλά αυτή η μουντρουχάδα που έχει. Πολύ ωραία λέξη. ο μουντρουχισμό. Αλλά. Αυτό είπα. Αλλά ναι, την κράταγε πίσω. Ακόμα και όταν η Σελέινα ήταν με στη μάχη με τον Κέιν και συνειδητοποίησε ο Ντόριαν το τι γίνεται, μπορούσε. Ναι, ακόμα και αν θεω. Και μια φωνούλα μέσα του φώναζε ότι μπορεί να το έχει κάνει ο βασιλιάς, ωραία. Έλεγε, πρέπει να μιλήσω και δεν μίλαγε. Δεν μίλαγε, δεν έλεγε τίποτα. Όχι να σταματήσεις τον αγώνα, ρε εσύ. Να γυρίσεις να πεις, έχει γίνει κάτι, ότι κάποιος την δηλητηρίασε, να κάνεις έναν πανικό, να βγάλεις το βλέμμα από εκεί πέρα, να σώσεις την κοπέλα, ακόμα και ο Κέολ. Με το σκεπτικό ότι άμα έμπαινε μέσα και σταματάει για τον αγώνα, η Σελένη θα τον σκότωνε, είχε πάει λίγο πριν τη γραμμή την... Όχι. Όχι, τα όρια, όρια. Της γραμμής της από κοιμωλία είχε πάει και προσπαθούσε να της δώσει δύναμη. Η Νιχήμια είχε πάει από την άλλη πλευρά και προσπαθούσε να τη βοηθήσει μέσω της μαγείας. Δηλαδή τα δύο άτομα τα οποία φαινόντουσαν ότι τη νοιάζονται προσπαθούσαν να κάνουν κάτι και εκείνος επειδή ήταν τόσο δηλός καθόταν και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Η μόνη πράξη... ανορθόδοξο να το πούμε έτσι, εκτός των αυτών των οποίων τον έπρεπε να κάνει, ήταν το γεγονός ότι σηκώθηκε και πήγε την αγκάλιση όταν ήταν πεσμένη κάτω. Και ακόμα εκεί πέρα, όλος ο εσωτερικός μονόλογος ήταν το πώς ότι δεν έπρεπε να τον νοιάζει το τι λέγανε οι υπόλοιποι που τον έβλεπε αγκαλιά με μια ασασίνα. Όχι μια κοπέλα την οποία μόλις την είχαν πλακώσει στο ξύλο, λες και δεν υπάρχει αύριο και κέτρεμε και κέτριχε αίμα παντού. Όχι. Με μία σασίνα. Ξέρεις ποια είναι η θεωρία μου, ο Ντόριαν, η θεωρία μου πάντα έτσι, μην πέστα με φάτε. Ο Ντόριαν δεν είναι πραγματικά ερωτευμένος με τη Σελέινα. Ναι, αυτό που είπαμε πριν. Είναι ένα καινούριο μπιχλιμπίδι, ναι. Το οποίο είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μπιχλιμπίδια που έχει γύρω του. Είναι σαν να είσαι στην παραλία, να έχεις 100.000 βότσαλα γύρω-γύρω και ξαφνικά βλέπεις έναν αστερία. Ναι. Πολύ λάθος αυτή η σύγκριση, γιατί σκέφτηκα κάτι πολύ λάθος αυτή τη στιγμή. Αλλά... Βλέπεις ο Πάτρικ. Δεν σκέφτηκα αυτό. Εγώ αυτό σκέφτηκα όμως. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, βλέπει... είναι ένα πολύ διαφορετικό μπιχλιμπίδι με βάση τα μπιχλιμπίδια που έχει συνηθίσει να παίζει μαζί τους. Και απλά έχει κάνει αυτό το fixate που είπες εσύ. Νιώθει περίεργα, νιώθει έλξη, γιατί περίεργο, καινούριο, ας παίξουμε μαζί του. Ένα καινούριο συνέστημα μπορεί να νιώθει που να μην είχε νιώσει πριν. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι ούτε ερωτευμένος, ούτε ενθουσιασμένο. Ενθουσιασμένος ίσως. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι δεν έχει βάση αυτό που νιώθει. Ναι. Είναι πιο πολύ αυτό το καινούριο, το ας δω τι είναι και αυτό. Και μπορεί να είναι και τα αισθήματα φιλίας, τα οποία δεν μπορεί να αναγνωρίσει και να ξεχωρίσει. Επειδή πάντοτε θεωρούσε ότι το μόνο που μπορούσε να κάνει με τις κοπέλες, το οποίο αυτό είναι τέρμα στενάχωρο, το πράγμα που μπορούσε να κάνει με τις κοπέλες ήταν αυτό το συγκεκριμένο. Έρωτας, τίποτα άλλο. Και τώρα που νιώθει και ένα διαφορετικό συνέστημα, μπορεί να νιώθει ότι είναι έρωτας. Να αγάπη βασικά. Ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά αισθήματα φιλίας. Ισχύει. Και πάρα πολλά παιδιά τον μπερδεύουν αυτό. Ναι, ναι. Και όχι μόνο παιδιά, και σε μεγαλύτερες ηλικίες τον μπερδεύουμε αυτό. Δεν έχει νόημα. Κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες τον μπερδεύουν αυτό. Ειδικότερα όταν κάποιοι είναι πάρα πολύ καιρό μόνοι τους. Που είναι λογικό, αλλά πληγώνεις και τον εαυτό σου και τον άλλον έτσι.
Αντίθετα, ο Κέολ προσπαθεί να αρνηθεί τα συναισθήματά του απέναντί της, αλλά σιγά σιγά την εμπιστεύεται. Οριμάζει το συνέστημα μέσα του. Ακριβώς. Και το θεωρώ ότι αυτό μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο, γιατί τον βλέπεις. Βλέπεις τη στιγμή που αρχίζει να μαλακώνει απέναντί της, να την ερωτεύεται σιγά σιγά, να την εμπιστεύεται, να είναι έτοιμος να της δώσει τη φιλία του και μετά κάτι παραπάνω. Και θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο να βλέπεις την εξέλιξη μιας σχέσης σε έναν έρωτα, από ότι απλά μπουμ, έρωτας και τίποτα άλλο. Και γενικά πιστεύω και εγώ αυτό που λες, ότι εάν όντως έκανε σχέση με τους δυο τους, ωραία. Εάν αν προσπαθούσε να κάνει σχέση με τον Dorian, σίγουρα θα τελείωνε στη βδομάδα, άντε στο μήνα. Ή μπορεί να κράταγε μέχρι που ο καθένας από τους δύο θα σχαινόταν τον άλλον. Αυτό που θα γινόταν κάτι πολύ χειρότερο μετά, κάτι πολύ λάθος, πολύ άσχημο. Να είσαι με έναν άνθρωπο και μετά να τον μισείς και να τον συχαίνεσαι. Ναι. Θεωρώ. Ενώ αντίστοιχα, εάν θα έκανε σχέση με τον Κέο. Το γλυκάκι μου, το ζουζινάκι μου, το ζαχαρωτό μου, το όμορφο. Τον Κέο. Το μπαστάρδι. Γιατί τέτοιο είναι κακούλης, αλλά γλυκούλης. Δεν είναι κακούλης, είναι αυταρχικός. Είναι αυταρχικός. Και είναι αυστηρός και είναι δάσκαλος. Είναι αυταρχικός, είναι στριφνός, του έχει μπει το ξύλο, το σκουπόξυλο στον κόλο και είναι σφιχτοκόλλης. Ναι, αλλά τη νοιάζεται και προσπαθεί να τη βοηθήσει και να τη σώσει. Και δεν είναι αυταρχικός και αυστηρός για να είναι. Αυτό θα μπορούσε άνετα να τον είχε γράψει η μας απλά να είναι. Ναι, να είναι αυτό τέλος. Και να μην έχει κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Αλλά όχι. Το κάνει αρχικά για να προστατεύσει τον ίδιο και την εμπιστοσύνη του. Να προστατεύσει τον Dorian, τον οποίο νοιάζεται υπερβολικά πολύ. Ακριβώς. Και μετά, αργότερα σου προχωράει το βιβλίο, να προστατεύσει την Σελέινα. Η οποία είναι ηλίθια. Να προστατεύσει τη Σελέινα από τον δολοφόνο που υπάρχει και σκοτώνει τους υπέρμαχους, που είναι στη φάση «θέλω να σε βοηθήσω». Δεν ξέρει. Δεν έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση. Δεν του δώσε μια χειρίδιο να πως να τα βρεις με μια ασασίνο. Άρα είναι λογικό να το κάνει λίγο άτσαλα, αλλά το προσπαθεί. Το προσπαθεί αυτό. Πάρα πολύ. Και κανένας δεν το αναγνωρίζει, εντάξει. Έχει πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη ο χαρακτήρας του σε σχέση με τον Dorian. Ναι. Και σε σχέση με τη Σελέινα, θα πω. Έχω λίγο λιγότερο, γιατί η Σελέινα έχει πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη σε σχέση με τον Dorian. Ο Dorian βασικά δεν έχει καθόλου εξέλιξη. Δεν ξέρω άμα η Σελέινα έχει τόσο εξέλιξη όσο απλά μας έδειξε περισσότερο τον εαυτό της προς το τέλος. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Κοίτα, για να σχηματίσω πλήρη άποψη, θέλω να διαβάσω τουλάχιστον ένα βιβλίο ακόμα. Ναι, ισχύει. Γιατί, ναι, okay, πολύ ωραίος ο τρόπος που το έχει στήσει, που το έχει προχωρήσει κλπ. Αλλά δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία αρχή, αλλά ακόμα έχουμε αμφιβολίες. Δεν ξέρουμε στο 100% τους χαρακτήρες, ούτε τους δικούς τους, πώς θα αντιδράσουν. Ναι. Δεν το ξέρεις. Και αυτό Και μπορεί να ήταν ένα πολύ ωραίο πρώτο βιβλίο σε σχέση με τους χαρακτήρες, αλλά μετά να μείνουν flat, να μείνουν εκεί. Ναι, ισχύει. Γιατί έχω ακούσει τουλάχιστον ότι εμφανίζονται και άλλοι χαρακτήρες αργότερα που γίνονται πρωταγωνιστές. Άρα, όταν μου έχεις ήδη πρωταγωνιστές από το πρώτο βιβλίο και μετά μου κάνεις άλλους πρωταγωνιστές, με κάνεις λίγο να σκέφτομαι ότι κάτι θα μου χαλάσει με τους πρωταγωνιστές που έχω ήδη. Ή μπορεί να τελειώσει το arc του χ πρωταγωνιστή, ναι. Οπότε να το πιάσει κάποιος άλλος και να το συνεχίσει. Δεν απαραίτητο να είναι κακό αυτό. Ναι, γενικά δεν αυτό. Μου αρέσει να γίνεται. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι κακό. Ούτε εμένα μου αρέσει να γίνεται. Εμένα αυτό που με τρομάζει είναι η κατάρα του δεύτερου βιβλίου. Ναι. Μέχρι στιγμής όποια σειρά μου άρεσε, το δεύτερο βιβλίο το σχάθηκα. Ήτανε ναι, ήτανε δεν το σιγάθηκα, ας είμαστε λίγο λίγο. Ήτανε μέτριο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Και εγώ, εντάξει, εγώ δεν έχω διαβάσει πάρα πολλές σειρές, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά σε ό,τι σειρά έχω διαβάσει, το δεύτερο βιβλίο, με εξαίρεση μία, το δεύτερο βιβλίο ήτανε... Δεν ήτανε το ίδιο καλό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Ναι, και... Έχω μόνο μία εξαίρεση στο κεφάλι μου, η 100. Το, όχι, δεύτερο, δεν το, το διάβασα πρόσφατα. Το δεύτερο βιβλίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το τελευταίο βιβλίο δεν μου άρεσε καθόλου. Απλά κυρίως η κατάρα του δεύτερου βιβλίου είναι στις τριλογίες. Ναι. Ό,τι τριλογία και αν έχω διαβάσει, το δεύτερο βιβλίο ήταν πολύ.
Ενώ στις σειρές δεν μου έχει τύχει τόσο συχνά, αλλά εντάξει, εγώ δεν διαβάζω και πάρα πολλές σειρές που είναι πάνω από τρία βιβλία, γιατί το attention span μου είναι μηδενό. Εγώ είμαι χειρότερη. Εγώ ξεκίνησα πέρσι να διαβάζω σειρές, ακόμα και τριλογίες. Τι ρίζεις. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι δεν θα γίνει αυτό και θέλω να το ελπίζω γιατί έχει πολλά να μας δώσει. Ας πούμε τώρα θα πάμε σε ένα arc της πρωταγωνίστρας όπου είναι υπέρμαχος βασιλιά. Είναι η βοηθός, το δεξί χέρι βασικά, να το πούμε έτσι, η δολοφόνος ενός ανθρώπου που σχαίνεται και δεν ξέρουν τι θα τη βάλει να κάνει και άμα θα θέλει να το κάνει και άμα δεν θέλει να το κάνει τι θα γίνει σε κίνηνα. Λες να τη βάλει να σκοτώσει τον Dorian. Δεν νομίζω, εγώ πιστεύω ότι θα τη βάλει να σκοτώσει την Εχήμια. Θα μπορούσε. Θεωρώ ότι αυτό θα... Αν όχι πρώτη της, ξέρω εγώ, task, αυτή θα είναι μία από τις task της και αυτό θα την κάνει να επαναστατήσει εναντίον, γιατί δεν θεωρώ ότι θα μείνει μέχρι το τέλος υπέρμαχος του βασιλιά. Θεωρώ ότι κάτι θα γίνει ενδιάμεσα. Μου φαίνεται πολύ... Όχι too good to be true. Πολύ συγκεκριμένη... Θεματική συγκεκριμένη πορεία για το βιβλίο, για να μείνει έτσι. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω ότι όντως κάτι τέτοιο θα γίνει με την Χήμια. Ή με την Χήμια ή με τον Dorian. Ναι. Ωραία, ένα τα δύο. Άμα βάλει τον Κέον. Άμα τη σπίτι σκοτώσει τον Κέον. Θα τον σκοτώσω εγώ μετά. Όχι τον Κέον, τον βασιλιά. Ναι, κατάλαβα. Ναι, θεωρώ ότι ή θα τον βάλει να σκοτώσει τον Dorian ή την Χήμια ή και τους δύο, δεν ξέρω. Α, εντάξει. Κλάιν, κάποιον. Το οποίο θα την κάνει να πει: Οκ, να σου πω κάτι, δεν θα κάτσω όχι 4 χρόνια. Δεν θα κάτσετε λεπτό παραπάνω. Θα συμμαχίσει με κάποιο τρόπο μαζί τους για να σκοτώσει το βασιλιά και μετά θα πάει με τους. Για κάποιο λόγο στο μυαλό μου τους έχω αντάρτες. Συγγνώμη. Επαναστάτες. Επαναστάτες. Τη Ιλγία. Ιλγίνια. Καλά, εντάξει. Ονόματα. Ιλγύρια. Καλά, ναι. Μπλε. Μοβ. Όχι, δεν μπορώ, παιδιά. Με συγχωρείτε, δεν θα πω τα ονόματα. Το προσπάθησα να τα θυμάμαι, εντάξει. Το ότι θυμάμαι τα ονόματα Νιχήμια. Το όνομα Νιχήμια. Και το Σαρντάθιαν, Σαρντόθιαν, Σαρντόθιαν. Σαρντόθιαν. Ούτε το εγώ τα θυμάμαι και το γιώσα πιο πλήκο. Τέλειο. Την κοπέλα, πώς την είπαμε πάλι, την... Καλτέιν. Καλτέιν. Τα ονόματα, όχι. Κοίτα, για την υπόλοιπη μία ώρα, εγώ θα τα θυμάμαι το Καλτέιν, μετά, όχι. Το ξέχασα ήδη, τι εννοείς. Για μένα ήταν τόσο μπλάντ σαν χαρακτήρας που μπορούμε να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι είσαι πιο ψηλή από μένα. Ναι, γιατί είμαστε πιο ψηλή καρέκλα. Την οποία κατέβασες. για να νιώθω όμορφα. Το 1.55 μου νιώθει όμορφα. Είσαι υπέροχη. Είσαι μια γλύκα, μια κούκλα. Και επίσης πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και ο Dorian θα γίνει βασιλιάς. Mm. Γιατί πάλι μου φαίνεται πολύ flat εξέλιξη το να μείνει ο διάδοχος βασιλιά για τα υπόλοιπα βιβλία. Ξέρεις τι πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι ο Dorian δεν θα γίνει βασιλιάς. Ότι θα δούμε κάποιον άλλον να ανεβαίνει στο θρόνο. Τον αδερφό του. Τον αδερφό του, κανένα παιδί που. Ξέρω... Ο αδερφός του παιδί είναι. Δεν εννοώ τον αδερφό του ως παιδί, εννοώ δικό του παιδί, ξέρω εγώ, του Dorian παιδί, κατευθείαν. Με ποια θα κάνει. Δεν με νοιάζει, με την Καλτέιν, ορίστε, θυμήθηκα. Όχι, η Καλτέιν είναι φυλακή τώρα. Γαμώτο. Κοιτάξτε, εμένα μία από τις θεωρίες μου ήταν, τις οποίες με έχουν βρει αρκετά άτομα που τα έχω πει, είναι ότι σύπαρα πάρα πολύ τον Dorian με την Χήμια. Τελειώνοντας το βιβλίο, καταλαβαίνω γιατί μπορεί να μην είναι ο Dorian με την Χήμια, αλλά... Ο Dorian με την Χήμια. Αλλά όσο το διάβαζα, σκεφτόμουν ότι η Χήμια είναι αυτό που ψάχνει στη Σελένα, αλλά από ευγενική καταγωγή. Δηλαδή, είναι κάτι καινούριο, κάτι το οποίο δεν του είναι γνώριμο. Είναι μαχήτρια, του πάει κόντρα. Δεν είναι δηλαδή αυτό το γλυκό, το μαλακό κοριτσάκι το οποίο έχει συνηθίσει να βλέπει. Ωραία. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως είναι ευγενική καταγωγή. Άρα. Μπορεί να αντέξει τις πολιτικές σύντριγκες και να τον στηρίξει πάνω σε αυτές. Άρα σκεφτόμουν ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό ζευγάρι. Στο τέλος όμως του βιβλίου, με την Χήμια να κάνει μαγεία για να σώσει τη Σελένα. Ωραία. Με τον τρόπο που φέρεται η Χήμια στη Σελένα και στον ίδιο τον Dorian, καταλαβαίνω γιατί δεν θα μπορούσαν να είναι μαζί. Και
δεν είναι απλά το γεγονός ότι α, δεν ταιριάζουν ή αυτή είναι η πριγκίψα της αλληλή αυτό και εκείνος είναι ο πρίγκιπας του άλλου, των δύο δηλαδή αντίπαλων. Είναι πολύ πιο πολυδιάστατο, πολύ, πολύ πιο περίπλοκο από απλά αυτό. Εγώ θεωρώ ότι εάν μπορούσε να γίνει κάτι μεταξύ τους, θα ήταν ξεκάθαρα political marriage. Καλά, ναι. Θα ήταν ωραίο αυτό, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν θα ήταν ωραίο. Ξέρω ότι σίγουρα θα ήταν σε φάση ωραία. Θα παντρευτούμε γιατί πρέπει να υπάρξει ειρήνη. Δεν θα το έκανα αυτό η χημία, γιατί είπε ότι αυτό που θέλω να βάλω στο κρεβάτι μου. Δεν θα τον έβαλε στο κρεβάτι της, εκεί πήγα να καταλήξω. Α. Ότι θα είχαν παράλληλα κάτι ξεχωριστό. Ναι. Τη Σελέινα. Όχι! Η Σελέινα είναι για τον Γκέο. Θέλω να δω πώς θα αναπτυχθεί η σχέση τους, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι endgame. Κέιλ και Σελέινα. Ναι, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι είναι endgame ο Κέιλ και η Σελέινα. Και απλά μου αρέσει αυτή η δροσιά του ότι δεν τα φτιάξαν αμέσως, θα δεις να τα φτιάχνουν, να ερωτεύονται. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε εκείνη τη στιγμή και μετά απλά να ρωτιέσαι τι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια. Fourth wing! Κοιτάζω εσένα, Ρεμπέκα, γέρος. Δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει. Θα διαβάσω κάποια στιγμή. I mean agony. Oh, the misery. Δες, εγώ πιστεύω ότι αν είναι να γίνει κάτι τύπου endgame ή οτιδήποτε με κάποιον, γενικά, θα γίνει στο τρίτο βιβλίο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, έχω απλά αυτό το vibe. Ναι, ή θα σου πω, στο τρίτο βιβλίο, από τη στιγμή που είναι πενταλογία, το τρίτο βιβλίο είναι το κατάλληλο για να γίνει κάτι, έτσι ώστε να μπορούν στο τέταρτο να τσακωθούν και στο πέμπτο να τα φτιάξουν. Ναι, true. Γιατί πάντοτε αυτό γίνεται, είμαστε λίγο λογικοί. Δεν θα ανεχτώ να μου το... Πώς να το πω... Με εκνευρίζουν τα πολλαπλά ερωτικά ενδιαφέροντα. Okay. Δηλαδή, μέχρι δύο... It's okay. Είναι το ριό μου. Εκτός από είναι reverse harem. Δηλαδή, άμα ο αυτοσκοπός του βιβλίου είναι αυτός. Άμα αυτός ο σκοπός του βιβλίου δεν είναι αυτός, με εκνευρίζει να μου εμφανίζεις πάρα πολλά ερωτικά ενδιαφέροντα. Άρα προτιμάω να μου ξεκινάς μια φιλία που θα καταλήξει σε σχέση και ας μου το κάνεις πέντε βιβλία και το άγγιξ να είναι μεγάλο και απλά να στριγλίζεις στις σελίδες. Θα το προτιμήσω αυτό να μου εμφανίσεις κάτι άλλο. Ή να μου τη γυρίσεις τον Dorian. Δες. Οκ. Okay. Sorry. Λοιπόν, εμένα δεν με ενοχλούν τα πολλαπλά ερωτικά ενδιαφέροντα και θα σου πω γιατί. Γιατί αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μόνο έναν άνθρωπο στη ζωή τους από την πρώτη στιγμή που υπήρξε ερωτικό ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία. Ναι, εάν είσαι 17 και εξού και ότι δεν... Είναι ένα θέμα με τις ηλικίες. Αλλά άμα είσαι 25-26 και γνωρίζεις έναν άνθρωπο και προσπαθήσεις να είσαστε μαζί, ειδικότερα σε ένα βιβλίο, γιατί το βιβλίο μερικές φορές δεν θέλει να απεικονίζει τόσο πολύ την πραγματικότητα, okay. Αλλά ένα ουτοπικό, ξέρω εγώ. Μια καλύτερη πραγματικότητα. Μια καλύτερη περίπτωση, ρε παιδί μου. Περιμένεις ότι με αυτό που θες να καταλήξεις θα καταλήξει. Γιατί άμα το πάμε έτσι, okay, σε κάθε ρομαντικό βιβλίο που η πρωταγωνίστρια γνωρίζει τον πρωταγωνιστή, μέσα σε κάθε εβδομάδα θα φτιάχνει, γιατί για ένα περίεργο λόγο αυτό είναι λογικό. Και μετά από το βιβλίο υποτίθεται ότι είναι για πάντα μαζί, πρέπει να σκέφτεσαι ότι δεν είναι για πάντα μαζί, χωρίζουνε. Άρα χάνεις όλο το σκοπό του βιβλίου. Κατάλαβες πώς το λέω. Εγώ το κάνω. Είναι πάρα πολλά τα βιβλία τα οποία έχω διαβάσει και το κάνω. Σε φάση, τι θα γινόταν αν χωρίζανε και γινόταν αυτό και γινόταν εκείνο. Θα κάνουμε ένα βίντεο που θα λέμε αυτή η σχέση άμα κρατιόταν και μετά το τέλος του βιβλίου. Αλλά καταλαβαίνω σου λέω, το θεωρητικό όμως είναι ότι δεν το κάνεις για να πιστεύεις. Μια συγγραφέα που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, έκανε το Better Than Movies. Okay. Ωραία. Το πρώτο βιβλίο, από ό,τι κατάλαβα, δεν το έχω διαβάσει και μπορεί να είναι και λίγα spoilers αυτά που θα κάνω, αλλά σας λέω σαν να παίξω το τι έχω καταλάβει με το δεύτερο βιβλίο που έχει βγάλει. Από ό,τι κατάλαβα, στο πρώτο βιβλίο, το ζευγάρι, το πρωταγωνιστικό, καταλήγουν μαζί, είναι endgame, ωραία. Το δεύτερο βιβλίο όμως είναι second chance και έχουν χωρίσει ενδιάμεσα. Και προσπαθεί ξανά το αγόρι, τέλος πάντων, του πρώτου βιβλίου να κερδίσει το κορίτσι. Αυτό και στο after δεν έγινε. Α, δεν έχω ιδέα.
Το ξέρω από κάτι βιντεάκια σχολιαστικού τύπου. Δεν έχω κάτσει να δω τις ταινίες, ούτε έχω καταδιαβάσει το βιβλίο και το ήθελα να το κάνω. Αλλά ναι. Ναι, ας πούμε, εγώ ήθελα να διαβάσω το Πεντέλα Μόμπις. Από τη στιγμή όμως που μου έκανε αυτό το plot twist στο δεύτερο βιβλίο, όχι, δεν θέλω να το διαβάσω, γιατί δεν θέλω να πει στο ρομαντικό φλάφι βιβλίο που θα διαβάσω να πιστεύω ότι μετά το βιβλίο δεν είναι μαζί. Για ποιο λόγο να μην είναι μαζί? Και γιατί να μην μου γράψει ένα βιβλίο να βλέπω που χωρίζουν και μετά στο τρίτο βιβλίο να τα ξαναβρίσκουν? Ναι, αλλά στα βιβλία που είναι fluffy romance, ούτως ή άλλως βλέπεις και ότι οι χαρακτήρες είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Καλά, ναι. Μιλάμε για παιδιά. Καλά, ναι. 17 χρονών η μία, 20 χρονών ο άλλος. Εντάξει, του τιού του δηλαδή πια. Δεν. Επίσης, άμα μου έχεις ένα ρομάτζο 4 βιβλία και μου το χαλάσει το τελευταίο. Εντάξει, εκεί είσαι για κρεμάλα. Εκεί είσαι για σκότωμα. Γκυλοτίνα. Φέρτε μου την γκυλοτίνα. Εν τω μεταξύ, δεν έχω φάει spoiler στο Throne of Glass, δεν. Απλά λέω το τι πιστεύω, το τι θεωρώ. Γιατί στο μόνο που έχω φάει spoilers στο Star J Mass Universe είναι στα Γκάθια και Τριντάφυλλα. Και σε αυτά τα spoiler δεν έχω δώσει πολύ βάση, άρα δεν θυμάμαι και τίποτα. Μόνο ότι ο Ρίσης είναι καλύτερος από το Τάβλιν, αυτό ξέρω μόνο. Δεν θυμάμαι τα ονόματα καθόλου. Έχω φάει κάποια spoilers για το Throne. Όχι για το Throne of Glass, λέω, για το Αγκάθια και την Καντάφυλλα. Αλλά δεν με ενοχλούν, ίσα ίσα με intrigue να διαβάσω το βιβλίο. Καλά, ναι. Τώρα, για το Throne of Glass δεν έχω κανένα spoiler, με εξαίρεση κάτι βίντεο που είχε κάνει κάποια στιγμή η πρώτη Ελληνίδα booktuber, η οποία πλέον έχει διαγράψει το κανάλι της, ντροπή σου Κατερίνα. Της είχα πάρει και συνέντευξη στο πρώτο blog που είχα κάνει. Ποιο ήταν? Cut the Bookaholic. Την ακολουθούσα. Δεν ξέρω καν ότι το διέγραψε, συγγνώμη. Εγώ το ήξερα γιατί έψαχνα να βρω τα βιντεάκια της τις προάλλες για nostalgic reasons. Τέλος πάντων, είχε πόρωση με αυτή τη σειρά και μετά από ένα σημείο και μετά έλεγε εντάξει, τη βαρέθηκα. Οπότε έχω ελάχιστα spoilers, ναι, για τη συγκεκριμένη σειρά. Εγώ όπως είπα, δεν είναι απλά σημασία. Στο Throne of Glass τίποτα, δεν έχει πετύχει τίποτα. Μου πετάει ονόματα ρε και που, αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Και δεν ασχολούμαι παραπάνω να το ψάξω, από την αλήθεια. Εγώ σε αυτό το σημείο, μιας και όσοι συνεχίζουν να παρακολουθούν πλέον, είναι άτομα τα οποία έχουν διαβάσει το βιβλίο πολύ πιθανό. Ναι. Είναι μια συζήτηση που είχα κάνει με μια φίλη που και αυτή το διαβάζει τώρα πρώτη φορά. Και με έχει λυσάξει να διαβάσω το Αγκάθια και την Τριαντάφυλλα. Και σου λέω: θα διαβάσω πρώτο το Throne of Glass, περίμενε. Μα γιατί! Τέλος πάντων. Γιατί είναι πρώτη σειρά! Εντάξει, μου λέει ότι. I'm judging you. Δεν τη ξέρω την κοπέλα, αλλά I'm judging you. Don't judge her. She's amazing. I'm judging you. Okay. Επίσης δεν της άρεσε το fourth wing. I'm judging you harder. Τέλος πάντων. Σε αυτό το σπίτι δεν τα δεχόμαστε αυτά. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε, λοιπόν. Ήθελα να πω το εξής, ότι... το ξέρεις. Για τα ονόματα, ότι λοιπόν, πάρα πολύ φυσιολογικό να το κάνουμε, εγώ το κάνω πάρα πολύ συχνά, όταν διαβάζω ένα διάσημο βιβλίο, μπαίνω μετά στο Pinterest να δω fan art για τους χαρακτήρες. Και δεν βρίσκω πουθενά το όνομα Σελένα, βρίσκω άλλο όνομα. Ναι, 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 και αυτό είναι spoiler. Είναι το μόνο spoiler το οποίο ξέρω. Το ξέρω και είμαι σε φάση, τι είναι αυτό? Και μπήκα στο wiki, γιατί είχα περιέργεια. Και γιατί έχει 8.000 ονόματα αυτή η γυναίκα, μπορώ να μάθω. Εδώ και η Νιχήμια στο τέλος έδωσε άλλο όνομα το οποίο δεν το θυμούμε καν. Και είμαι σε φάση, για ποιο λόγο? Σε ένα βιβλίο έχει 3 ονόματα και το nickname του Assassin. Ωραία, money, 4. Το nickname του Assassin. Α, που τη λένε Assassin. Που τη λένε Assassin, αυτό εννοώ. Και η Βασίλισσα του Υποκόσμου. 5. Και η Ασασίνα του Underline. 6. Ναι, η Ασασίνα του Underline. Ναι, εντάξει, το. Λίλιαν, ναι. Σελένα. Ναι. Και αυτό το που τη δίνει στο αυτό τέλος. Που τη δίνει η Νιχήμια. Θα το βρω. Πόσα ονόματα δηλαδή θα έχει ένας άνθρωπος, ένα πλάσμα, δεν ξέρω τι πλάσμα είναι. Είμαστε σοβαροί. Κάπου λίγο, δηλαδή, τι φάση. Δεν μπορώ να καταλάβω, μη με κοιτάς. Γιατί τόσα ονόματα? Γιατί ένα φτάνει, άντε δύο, φτάνει μέχρι εκεί. Ναι, Λοιπόν, εγώ πλέον δεν μπαίνω στο wiki, γιατί με αυτόν τον τρόπο έφαγα το μεγαλύτερο spoiler για το Iron Flame. Okay. Γιατί ήθελα να κοιτάξω για τη μυθολογία ενός τέρατος, μπήκα σε αυτό, δεν έγραφε. Συνήθως στο wiki fandom γράφει από πάνω, περιέχει spoiler για το τάδε. Αυτό δεν έγραφε τίποτα, ναι, έφαγα το spoiler. Το πολύ άσχημο spoiler. Και από εκείνη τη στιγμή δεν ψάχνω τίποτα, ωραία. Αλλά,
Μπήκα και έψαξα τη Σελένα. Και δεν μου την έβγαζε πουθενά. Και άρχισα να εκνευρίζομαι. Και πάω στον. Και σε φάση δεν γίνεται, είναι πρωταγωνιστικό. Δεν γίνεται να μην. Πάω στο Κέολ και λέει affiliations. Ναι, 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 αυτή ήταν η σου. Affiliation, τάδε. Και μου σφασί. Ποια είναι αυτή. Ποια είναι αυτή και γιατί είναι με το Κέολ. Και την πατάω και βλέπω τα πολλά ονόματα. Και μου σφασί. The fuck. Δεν διάβασα παραπάνω για να μην. Έφαγα ένα μικρό spoiler. Αλλά άμα δεν έχεις διαβάσει τα βιβλία, δεν μπορείς να καταλάβεις ναι, το context. Άρα δεν ασχολήθηκα παραπάνω. Και είδα πάρα πολλά ονόματα. Και στα πάρα πολλά ονόματα γράφει το όνομα της Σελένα Γκαρντόθιεν. Αυτή. Και σας είπε. What? Γιατί τόσα ονόματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φαντάζομαι θα καταλάβουμε στην πορεία. Αλλά... Γιατί είναι ασασίνα. Η ασασίνα αλλάζει πολλές ταυτότητες. Ασασίνα είναι, όχι χαμελέοντας. Να έχει κάθε δευτερόλεπτο. Η ασασίνα είναι χαμελέοντας. Not really. Αυτό που θέλω να ξαναδώ είναι τον Νόξ. Τον λάτρεψα τον Νόξ. Και λάτρεψα τον Νόξ για το πώς από την πρώτη στιγμή βοήθησε για την πρωταγωνίστρια. Ούτε λεπτό δεν ήταν στη φάση είμαστε ανταγωνιστές. Ήταν στη φάση εκεί για εκείνη. Και την εμπιστεύτηκε τυφλά. Γύρισε και του είπε φύγε για να μην πεθάνεις. Και την εμπιστεύτηκε τυφλά και έφυγε. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους χαρακτήρες που έχουν γραφτεί σε βιβλίο και πρέπει οποιοδήποτε να μας τον ξανά. Εμφανίσει, γιατί εγώ δεν μπορώ να ζήσω σε έναν κόσμο όπου ο Νόξ απλά ήταν μία αναφορά στο πρώτο βιβλίο και δεν ξαναεμφανίστηκε. Το ακούω. Ήταν καταπληκτικό. Το ακούω. Να πιστεύτηκε τυφλά, τυφλά. Δηλαδή, ανακάλυψε την πραγματική της ταυτότητα, ωραία, και του είπε υπάρχουν τέρατα τα οποία δεν μπορείς να καταλάβεις και άμα σου εξηγήσω δεν θα με πιστέψεις και άμα δεν φύγεις σήμερα θα είσαι επόμενος. Και είναι σε φάση εκείνος. Οκ. Okay. Φεύγω. Φεύγω. Αντίο. Εκτιμάω τη ζωή μου πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Ναι, εντάξει, είχε κανονίσει με τον χορηγό του ότι ακόμα και να έχανε δεν θα γύρναγε πίσω στη φυλακή στην οποία ήταν. Στο κάτεργο στο οποίο ήταν. Το δεν ξέρω πού ήταν. Έπαιζε μεγάλο ρόλο προφανώς. Ωραία. Και αυτό γύρισε και είχε πει στην Σελένα ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει νίκη. Γιατί εγώ δεν θα γυρίσω πίσω στη φυλακή μου. Ωραία, ωραία. Και γι' αυτό η Σελένα γύρισε και του είπε. Από τη στιγμή που τη σε κρατάει κάτι εδώ πέρα, φύγε, τρέξε. Αλλά ταυτόχρονα βλέπεις και τη φιλία τους, πώς αναπτύσσεται και πώς η ίδια η Σελένα το σκέφτεται. Δηλαδή, όταν άκουσε ας πούμε, έναν από τις δολοφονίες, το πρώτο που σκέφτηκε ήταν, αχ, ας μην είναι ο Νόξ. Και μετά πήγε και πια στον Νόξ και τον Πάρλορ και τους είπε, κλειδωθείτε στα κρεβάτια σας, στα δωμάτια σας. Βέβαια, εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσω το ότι θα ήθελα να δούμε λίγο περισσότερο την ανάπτυξη της σχέσης αυτής. Γιατί ναι. Έδωσε μεγαλύτερο focus στην χήμια, στον Ντόριαν και στον Κέολ. Ενώ τις σχέσεις τους με τη Σελένα. Εντάξει, που ήταν πιο λογικό, ήταν τα άτομα τα οποία ήταν μεγαλύτερη τριβή. Ναι, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει συνολικά 5 σκηνές ακόμα ναι. Παραπάνω για να. Δείξει περισσότερο αυτή τη σχέση που είναι μας έδειχνε παραπάνω τις συζητήσεις που κάναμε με τον Νόξ. Υποτίθεται ότι συζητάγανε κάθε φορά που γυρνάγαμε στο POV του Κέολ στις προπονήσεις. Αυτή ήταν και συζήτηση με τον Νόξ. Τι στο διάλογο συζητάγανε τόσες ώρες με τον Νόξ. Φτιάχνανε τα νύχια τους. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αλλά τύπου ειλικρινά, μια σκηνή ρε φίλε, δύο σκηνές παραπάνω. Όπως και μια εξήγηση γιατί ο Πάρλορ. Την βοήθησε στα δηλητήρια. Ναι, αυτό δεν είναι νόημα. Υπάρχει λογική. Α, δεν επειδή του είπε να κλειδωθεί στο δωμάτιό του για να επιβιώσει. Οκ, και. Γύρισε αυτή, τον κοίταξε, τη έγνευσε και τα βάλε σωστά. Και τον εμπιστεύτηκε. Τυφλά. Δεν μπορούσε να κάνει κι άλλη. Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς, αφού δεν ήξερε τι ήταν το καθένα. Ναι, οκ, okay, αλλά. Θυμόταν ότι εκείνος ήταν πολύ καλός στα δηλητήρια, τα είδε πώς τα έβαλε, λέει αυτό. Δεν θα έβαζε τον εαυτό του να πιθανέ, άρα έκλειψε τύπου. Το κοίταξε, έκλειψε απλά. Αντέγραψε από τον διπλανό της. Αλλά την άφησε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Εξήγησέ μας. Εξήγησέ μας. Ναι, αυτό α πούμε ήταν ένα μικρό plot hole. Θα ήθελε λίγο εξήγηση παραπάνω. Δεν έβγαλε νόημα με βάση το χαρακτήρα του. Πάντως γενικά είναι πολύ ευχαριστημένη. Δεν περίμενα να μου αρέσει. Ούτε like, με. Legit, περίμενα να το διαβάσω και να μην μου αρέσει καθόλου. Ούτε με να μου άρεσε να. Ούτε με να.
Περίμενες. Ούτε εγώ, ναι, περίμενα. Ούτε εγώ περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ. Περίμενα ότι θα ήταν ένα ωραίο ανάγνωσμα, γιατί αντίθετα με τα αγκάθια που υπάρχουν άτομα τα οποία λένε εντάξει δεν είναι ωραίο, στο Γιάννενα Θρόνο, στο Throne of Glass, δεν υπήρχαν πολλά άτομα να λένε κάτι αρνητικό, αρνητικό για εκείνο, ωραία. Mm. Άρα περίμενα ότι θα ήταν ένα καλό ανάγνωσμα. Δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ όσο μου άρεσε. Κι εγώ σου λέω, εγώ του βάλα 4 στα 5, ωραία. Περίμενα να του βάλω γύρω στα 2 με 2,5. Ναι, κι εγώ. Max κι εγώ 4 3. Στα 5 βασικά θα του βάλω. Max 3. 8 αλλά... στα 10. Ναι. Το οποίο είναι πολύ καλό, είναι πολύ legit. Πάρα πολύ καλό. Βαθμολογία. Για πρώτο βιβλίο που δεν έχει κάνει ακόμα και το φούλι γύρω στο κόσμο. Πολύ καλή βαθμολογία. Πάρα πολύ καλό. Ήταν μια πολύ όμορφη αρχή, έχει ναι. δώσει πολύ σωστές βάσεις στις οποίες μπορεί να χτίσει τον κόσμο της, τον οποίο κακομοίρα μου μας έτσι και χαλάσεις τον κόσμο στα επόμενα βιβλία θα σε τσουρουμαδίσω. Λέω σε μια γυναίκα που μένει στην άλλη άκρη της συμφιλίου. Και θα δει σίγουρα αυτό το podcast. Φυσικά και θα το καταλάβει κιόλας. Θα μάθει ελληνικά ναι. μόνο και μόνο για να ακούσει το podcast. Δεν ξέρει την ελληνικά, δεν το ξέρει αυτό. Σωστό και αυτό, βέβαια. Μπορεί να είμαι εγώ. Και μου κάνει. Τι μου σκουμπιντού! Ναι, αυτό. Πολύ ωραίες βάσεις για να αναπτυχθεί ένας κόσμος. Μας έχει δώσει αυτό το μικρό το hint στη μαγεία του κόσμου, εν πάση περιπτώσει, πάνω στο οποίο μπορεί ναι. να χτίσει. Ναι. Βασικά δεν είναι μικρό hint, είναι πολλά. Είναι τα τέρατα, είναι τα σύμβολα, είναι η μαγεία της και είναι χήμια. Αυτό το οποίο με κάνει να κρατάω λίγο μικρό καλάθι. Mm-hmm. Το γεγονός ότι έχει ανοίξει πολλά μέτωπα. Έχει ανοίξει το μέτωπο με τα ξωτικά, με την Έλενα και τους προηγούμενους βασιλιάδες. Ωραία. Έχει ανοίξει το. Μέτωπο. Το μέτωπο με τα. Με τα τέρατα από σκιές και, το, και που εμφανίζονται από αυτά τα word marks. Τα word marks, ας αρχίσουμε εκεί. Μας έχει ανοίξει το μέτωπο με τους επαναστάτες, μας έχει ανοίξει το μέτωπο με το τι θα γίνει αργότερα με την ίδια σαν υπέρμαχος του βασιλιά. Δηλαδή έχει ανοίξει υπερβολικά μέτωπα και στον κόσμο, στη δημιουργία του κόσμου, με τους θεούς, με από εδώ και από εκεί, τα οποία σε κάνουν λίγο να σε φάσει. Εμένα... Θα μπορέσει να τα κλείσει όλα μέχρι το τέλος της σειράς. Αυτό εμένα από τη μία με ενθουσιάζει, γιατί λέω α, έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Ναι. Έχει μπόλικο να δεις εδώ πέρα, να τσιμπήσεις, να φας. Να... Και από την άλλη με τρομάζει, τύπου εκεί που λαλώνουν πολύ κοκόρια, αργεί να εξημερώσει. Θα τα καταφέρει να τα μπλέξει όλα σωστά, θα καταφέρει να μην αφήσει plot holes. Πώς θα γίνει το. Ναι, αυτό και είναι. Και είμαι σίγουρη, συγγνώμη που διακόπτω, ότι και στα επόμενα όλο και κάτι άλλο θα προσθέσεις αναγκαστικά για να δέσεις πράγματα. Οπότε θα τα μπλέξεις περισσότερο ή θα καταφέρεις να μπαλώσεις ό,τι έχεις ανοίξει τώρα. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα και είναι αυτό που με φοβίζει και στις πολύ μεγάλες σειρές. Γιατί, okay, είναι ένα ωραίο πρώτο βιβλίο. Και μπορεί να είναι ένα ωραίο δεύτερο και ένα ωραίο τρίτο βιβλίο. Αλλά όταν έχεις μια σειρά με 5 βιβλία, κάποια στιγμή θα κάνει μια κοιλιά άμα δεν το κάνεις σωστά. Δηλαδή, σε όλες αυτές τις μεγάλες σειρές, είναι κάτι το οποίο με κρατάει πίσω και είμαι στη φάση ότι θα μπορέσει να βάλει γκολ στο τέλος. Βασικά, ούτε καν θα μπορέσει να νικήσει τον αγώνα. Αθλητικό reference. Αρέρα το με την παλίτσα που παίζεις. Λοιπόν, δεν ξέρω. Εμένα από τη μία είναι αυτό. Από τη μία με ενθουσιάζει, από την άλλη με τρομάζει. Αυτό. Και αυτό το παθαίνω γενικότερα, δηλαδή όχι με το συγκεκριμένο. Γενικότερα με όλες τις μεγάλες σειρές. Mm. Και ειδικά τώρα που αυτό τα τελευταία 2 χρόνια έχω αρχίσει να διαβάζω σειρές, είναι αυτό που έχει αρχίσει και με αγχώνει. Τώρα, για τη συγκεκριμένη σειρά, όσον αφορά την κοιλιά που είπες, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει το 4ο με 5ο βιβλίο. Γενικά το φοβάμαι τα τελευταία βιβλία για κάποιο λόγο. Πάντα τα φοβάμαι ότι θα έχουν ένα anticlimactic τέλος και θα είναι σπάσει. Α! Ναι, ειδικότερα όταν έχεις δώσει πάρα πολλά στα προηγούμενα βιβλία. Πώς το τέλος δεν θα είναι. Θα έχει την κλιμάξ την οποία χρειάζεται. Αυτό. Θα δείξει, I guess. Ναι, θα ελπίζω. Το μάθουμε σύντομα, ελπίζω. Αλλά αυτό. Ναι, αυτά ήταν για το Γιάννενα Θρόνο. Προσπαθώ να σκεφτώ τι άλλο ήθελα να πω. Πέλλορ, όχι Πέρλορ. Α, εντάξει. Πάρλορ, ο Πέλλορ. Α, του πάρουμε παπούτσια το Πάσχα τώρα που έρχεται. Λοιπόν. Α, και αυτός που έμεινε στο τέλος ήταν. Ναι. Έλα. Ο Grave.
Αυτός με τα περίεργα δόντια, τα οποία ήταν ούτε ο τέρμα. Ούτε που τον θυμόμουν αυτόν. Να, ας πούμε κάτι. Αυτούς δεν τους θυμόμουν. Όλοι. Οι περισσότεροι από αυτούς που ήταν να πολεμήσουν μεταξύ τους. Ναι, ήταν αυτό BRD. Ήταν NPCs απλά για να υπάρχουν στην ιστορία και να δώσουν αυτό. Κάτι στην πρωταγωνιστή. Δεν με πείραξε, γιατί όταν έχεις και πάρα πολλούς χαρακτήρες και τους αναπτύσσεις όλους και όλα αυτά, το μυαλό τέλος, dead, μιλάμε δεν υπάρχει. Αλλά ναι, όχι, καταλαβαίνω τι λες. Απλά θα ήθελα, ρε παιδάκι μου, αυτό, 2-3 προτάσεις παραπάνω να μπορώ να τους ξεχωρίζω. Ναι. Δηλαδή χρειάστηκα λίγο για να τους ξεχωρίσω. Προσπαθώ γενικά να θυμηθώ τι άλλο θέλω να γράψω και πέφτω σε ένα σχόλιο να που γράψεις, έχω. Ε, να γράψω. Να γράψω, να πω. Και πέφτω σε ένα σχόλιο το οποίο είχα γράψει. Που λέει η Σελέινα, γιατί για κάποιο λόγο σκέψη πως ο λοχαγός θα πάθουνε κάποιο κακό ή κάτι μοιραίο την έκανε πρόθυμη να διακινδυνεύσει σχεδόν τα πάντα. Και γράφω εγώ. Κατά τα άλλα, τον Ντόριαν αγαπάς, κούνιο ψεκούνιο και κορίτσι μου. Ξεκάθαρο. Μικρά γραμματάκια που είναι αυτά. Εντάξει, ό,τι να είναι. Ντά, ούτε καν. Kale for the win, ή, ας πούμε, πάντα. Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ωραίες. Δεν έχει καμία... Ποιος είναι ωραίες? Δεν έχει καμία τέτοια συμπλοκή. Ωραίες είναι ένας από τους στρατιώτες που προσέχουν τη Σελέινα στα δωμάτια τους. Δηλαδή, όλοι είναι χωρίς όνομα, εκτός από αυτόν που τον ονοματίζει μόνο όταν την παίρνει. Εγώ κουλής. Της δίνει τον, της δίνει τον αγώνα του και την πηγαίνει στον χορό. Mm. Για να μην κατέβει μόνη της. Το οποίο είναι πολύ γλυκούλη. Το θέλησα πάρα πολύ γλυκό. Και γίνεται και κάνει. Η Σελέινα χαμογέλασε και κούμπησε το χέρι της πάνω στον μπράτσο που της πρότεινε ωραίες. Προσπάθησε να μην γελάσει καθώς ο φλουρός σκορδωνότανε. Και γράφω εγώ. Γλυκούλης, εάν πεθάνει ντροπή στη μάσα. Ξεκάθαρα. Α, και κάπου είχα. Το σκυλάκι μου άρεσε εμένα. Α, γρηγοροπόδαρη. Ναι, whatever. Έτσι τη λέγανε. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά ακούγεται πολύ λάθος. Δεν θυμάμαι το όνομα. Γρηγοροπόδαρη. Όχι γρηγοροπόδαρη, γοργοπόδαρη. Ναι. Ναι. Ήταν τέρμα cute. Και το. Ήταν η πρώτη στιγμή που πίστεψα ότι μπορεί ο Ντόριαν με την Σελέινα να είναι endgame. Όταν της πήγε δώρο το σκυλάκι και τα γλυκά και τα ζαχαρωτά. Ήταν η πρώτη στιγμή που το σκέφτηκα, ωραία. Αλλά όσο αφορούσε το δαχτυλίδι, της έκανε δώρο και όλ. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορούσε να το κάνει override αυτό. Όχι, κανείς δεν μπορεί. Kael for the win. He's the best. Είναι amazing. Είναι ο άντρας μου. Ο fictional άντρας μου. Τον αγαπώ. Τον ποθώ, τα μάλα. Υπέροχος. Στο χορό που της λέει, του λέει η Σελέινα να χορέψουν του Kael και εκείνος λέει όχι γιατί είναι ο Πέρικτον και τα λοιπά. Όχι επειδή μας κοιτάνε, γιατί ο Πέρικτον στέκεται εδώ παραδίπλα. Και γυρνάει και κάνει. Το βλέμμα του Kael μαλάκωσε. Αν δεν ήταν εδώ αυτός, θα είχα δεχτεί. Και γράφω εγώ, Kael, αγάπη μου, έλα πάρε μου από εδώ. Αυτό. Ναι, το αστείο είναι ότι η Ερατό έχει το βιβλίο μπροστά της, έχει σημειώσεις, ξέρω κλπ. Εγώ το έχω online αρχικά, το έχω σε e-book. Online όχι, το έχω στην υπολογιστή, εν πάση περιπτώσει. Και έχω αφήσει και τις σημειώσεις μου στο σπίτι και εγώ τώρα εκνευρίζομαι, κατάλαβε. Ναι, ήταν στη φάση ότι εγώ έχω σημειώσει και τα λεφτά και τις κάνω. Εγώ είμαι λίγο χάος, αλλά οκ, okay, και τελικά εγώ έχω τις σημειώσεις μπροστά μου. Και εγώ δεν τις έχω μπροστά μου γιατί τις ξέχασα στο σπίτι. Oh well. Ναι. Θέλω να πάρω τα βιβλία, αλλά θέλω να πάρω τα ξένα και θέλω να πάρω τις λευκές εκδόσεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το εξώφυλλο, αλλά και να ήθελες να πάρεις τα ελληνικά θα πρέπει να περιμένεις τουλάχιστον 2 χρόνια για να βγουν όλα. Καλά, γιατί σίγουρα. Νομίζω τα 3 πρώτα θα βγουν φέτος και τα άλλα 2 του χρόνου. Δεν ξέρω, αλλά δεν μου αρέσουν και τα καινούργια εξώφυλλα. Αν πω popular opinion, το ξέρω, το ασπάζομαι, αλλά εμένα μου αρέσουν τα παλιά, τα λευκά, τα παραδοσιακά, τα όμορφα. Ναι. Όχι. Όχι τα έγχρωμα, τα χρωματιστά, που είναι το ένα μπλε, το άλλο πράσινο, το άλλο κίτρινο. Όχι. Τα λευκά μου αρέσουν εμένα πολύ. This is a vibe. Ξέρεις τι, ναι, it is a vibe, αλλά δεν το προτιμώ. Να κάνω ουπ και να με μεγάλα ουπ. Νομίζω αυτά. Αυτά που λέτε από εμάς. Να μας αφήσετε στα σχόλια πώς σας φάνηκε το βιβλίο, εάν το έχετε διαβάσει. Άμα θέλετε να το διαβάσετε, εάν δεν το έχετε διαβάσει. Και κατά πόσο είσαστε Team Kael και Team Dorian. Mm-hmm. Πάμε να ξεκινήσουμε να πω. Εμείς είμαστε και οι δύο Team Kael, φάνηκε ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τουλάχιστον σε αυτό το βιβλίο ποιος είναι Team Dorian, αλλά okay, μπορείτε να έχετε
άποψη ακόμα και αν είναι λάθος. Αρκετός κόσμος είναι Team Dorian και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μπορεί να είναι αργότερα. Μπορεί να εμφανιστεί το χαρακτήρα στο αργότερα. Γιατί συνεχίζω να λέω ότι εμείς είδαμε ένα πρώτο βιβλίο σε μια πενταλογία. Άρα είδαμε έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ακόμα. Και άμα καταφέρει να βγάλει το να είναι δηλός από μέσα του, θεωρώ ότι όντως μπορεί να γίνει πολύ δυνατός χαρακτήρας και να κλέψει καρδιά. Αλλά τον κρατάει πίσω. Τον κρατάει πάρα πολύ πίσω αυτό. Και το γεγονός ότι είναι λίγο. Ψιλομύτης. Ψιλομύτης, ναι. Δεν ξέρω. Εγώ με μια σωσίνα, δηλαδή έλεος. Κάπου κατούρα και λίγο, δηλαδή εντάξει. Αυτό που ήθελα να προσθέσω πριν κλείσεις εντελώς. Παρακαλώ. Πείτε μου στα σχόλια άμα λέω ψέματα. Δεν έχει πάρα πολύ το vibe ο Κέλ με τη Σελέινα. Τύπου σωματοφύλακας πριγκίπισσα. Με μία δόση καθηγητής μαθήτρια. Ω, ναι! Δηλαδή, άμα το. Όχι ότι αυτό υπάρχει, αυτό το τρόπο υπάρχει μέσα στο τέτοιο, αλλά έτσι όπως είναι γραμμένο, δεν σου δίνει αυτά τα vibes. Τύπου η μαθήτρια με το καθηγητή, ο οποίος μέσα στο χρόνο είναι ο σωματοφυλακάς και λέει να την προστατεύσει και είναι απογορευμένος ο έρωτας και σπαθεί. Καλά, το απογορευμένος έρωτας το έχει και με τους δύο. Εντάξει, με τον Γκέολ δεν είναι τόσο. Με τον Γκέολ, ακριβώς. Με τον Γκέολ δεν είναι τόσο απαγορευμένο. Είναι. Είναι πιο ιδανικό τώρα. Τι κάνουμε. Λοιπόν, έλεγα ότι στην περιγραφή, όσοι είστε στο Facebook, πήγα να πω, όχι, στο YouTube, θα αφήσουμε εννοείται τους συνδέσμους για τα δικά μου και τη σειρά του στα social media. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και εδώ και στο Spotify για να πατήσετε και το κουδουνάκι εντωμεταξύ όμως, για να έχετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο στο podcast. Να μας ακολουθήσετε και στα social media και τα δικά μου και τη σειρά του και τη Writing Nook προφανώς. Και για να ενημερώνεστε και εκεί πότε είναι αυτό. Και για να ενημερώνεστε και εκεί πότε έχει ανέβει το επόμενο επεισόδιο. Αλλά και για να ενημερώνεστε ειδικότερα από το κανάλι τη Writing Nook για νέες εκδόσεις, για νέα podcast, για νέα γενικά. Και ελπίζω να περάσετε πολύ καλά μαζί σας, γιατί εγώ τουλάχιστον πέρασα πάρα πολύ καλά. Να περάσετε, μαζί σας. Να περάσετε πολύ καλά μαζί σας. Μαζί μας. Γιατί εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί σας. Εγώ πέρασα φανταστικά. Θέλω να σας πω, ετοιμαστείτε για περισσότερο χάος, γιατί αυτό είναι και το. Τι ωραίο που ήταν αυτό συγχρονισμένο. Να ετοιμαστείτε για περισσότερο χάος. Γιατί γενικότερα είμαστε και δύο πολύ χαόδεις, αλλά δεν ξέρω, είναι το άγχος του πρώτου επεισοδίου. Μετά θα φύγει. Ναι, γιατί στο δεύτερο θα είμαστε καλύτερα, πιστεύει. Ναι, το πιστεύω. Ναι. Εσύ όχι. Και ετοιμαστείτε για το Crown of Midnight. Αυτό έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Όχι ακόμα. Νομίζω ότι θα βγει μέσα, νομίζω το καλοκαίρι. Μπορεί να λέω και ψέματα, μην το γράψετε, αλλά έχω την εντύπωση ότι το καλοκαίρι θα βγει. Okay. Θα δούμε. Καλά, εμείς θα το διαβάσουμε. Εγώ θα το διαβάσω στα αγγλικά, άρα. Άλλος, οπότε. Για να το πάμε λίγο γρήγορα, είναι πολλά τα βιβλία. Δεν ξέρω άμα έχετε παρακολουθήσει. Λιστρίδα. Το σύμπαν της ΜΑΣ, αλλά είναι γύρω στα 13-14 βιβλία. Είναι τόσο πολλά. 5. Και 5-10 και 3-13. Χωρίς τις νουβέλες. Α, είναι και νουβέλες. Θα διαβάζουμε για πάντα ΜΑΣ. Και μετά πιάσουμε άλλη συγγραφέα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Κόλλησα για λίγο. Δεν χρειάζεται. Φιλάκια πολλά, καλές αναγνώσεις και θα τα πούμε. Και τελειώνει αυτό το outro. Γεια σας.